Όχι, δεν ακούτε Κωστή Τσατσαρό. Ψυχιατρίο, κανονικότατα. Σήμερα Γιώργη και Κώσταμ και όλα τα ονόματα. Και η Άκυνθε. Πασχαλιά, κυρίες και κύριοι, διότι δεν είχαμε την ευκαιρία να εορτάσουμε το Πάσχα στην ολότητά του, στην κανονική του ημερομηνία. Μετατέθηκε αυτό, αν το θυμάστε, το ξεχάσατε. Για σήμερα 26 του μηνού, 26 του Μαγιού, τελευταία ημέρα κατά την οποία λέμε το Χριστός Ανέστη. Υπάρχει κόσμος που το τηρεί 40 μπέρες. Το τυρί, όχι τη φέτα. Πας στις παραλίες και ακούς. Σιγά θα ρίξω τον υπολογιστή να πούμε. Μπήκε μέσα με γυροβολιά Σταύρος Κόλκας. Έριξε ένα ωραίο, έτσι να πούμε, σαν παρκούρ. Δεν είναι γυροβολιές. Απέτηση της εκπομπής είναι, έστω και αυτήν τη στιγμή, αφού έχουμε Πάσχα, να γίνει αργία. Διότι δεν γίνεται τώρα, δεν νοείται, ρε παιδί μου. Το ξέρεις ότι έχουμε Πάσχα σήμερα? Όχι, ε. Καλά. Ε, αυγά, γιατί δεν ακούγεσαι καλά, τι έγινε? Δεν, με βάζω, δεν μου δίνεις το ακουστικό μου. Έλα μου. Έπιασε το μικρόφωνο. Οχ, οχ. Βάλε να ακούσε εδώ. Αρίνα, αρνιά, κατσίκια, βάλτε να σφάξουμε έστω και την ίστατη στιγμή. Στο 90. Να το εορτάσουμε. Γιατί μεγαλύτερο. 26 του μηνός έχουμε. 26, φιλέ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς. Αυτό καλά το κάνεις. Δουλεμένο. Ναι, καλά. Έλα. Έχω δουλέψει εγώ. Έχω δουλέψει εγώ. Αυτό τι νομίζεις? Δεν μπορώ να το κάνω. Έλα μωρέ, σιγά το τέτοιο. Δεν κάνω κανονικό σφύριγμα, φλόρο σφύριγμα. Είναι υπόκοφο. Είναι, εντάξει, δεν θέλω να κάνω τώρα το κανονικό για να μην ξεσκοκκινήσουν εδώ. Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Αμπά. Πήγα. Το μερόπιλ, μπράβο. Χρυσός Ανέστη. Είναι ταλέντο σου. Ναι, ταλέντο. Ο Δία αυτά τώρα, σε παρακαλώ. Ο Δία, ο... Ο Τρία, έλα, πες το άντε. Όχι, όχι. Ο Απόλλων. Χειρότερο. Δεν έλεγες τέτοια, καταστράφηκες μαζί μου. Τι έγινε? Συγκλονιστικά πράγματα, φίλε. Συγκλονιστικά. Ούτε μία ψεύτικη είδηση δεν μπορώ να δώσω. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Ούτε μία ψεύτικη είδηση. Ναι. Τόσο αμερόληπτο δημοσιογράφο. Ναι. Πάω, γράφω την πρωταπηλιά ότι ναι, βρέθηκε μάρτυρα στον Ουρουάν. Ναι. Και μπλα πρωταπηλιάτικο. Και βγαίνει ο Θεοδωμαίδης και λέει ότι υπάρχει ένας. Λέει παρακαλώ να καταθέσει εδώ και ένα χρόνο. Ποιος είναι ρε ο Τροχανάς που περιμένει στις γραμμές? Εγώ πότε θα βγω να μιλήσω? Το μηχανικό στέλνει υπομνήματα και δεν τον δέχονται να καταθέσει. Σοβαρά? Ναι. Ότι γεια σου, καλησπέρα. Αυτό. Διαβάστηκε. Ναι. Ναι. Τι κάνεις εσύ και τέτοια. Ναι. Και είχες γράψει εσύ λοιπόν την πρωταπριλιά. Ότι βρέθηκε μάρτυρα στον Ουρουάν. Ναι. Το είχα κάνει λίγο χολιγοντιανό. Είχε ναι, σκηνοθετήσει το θάνατό του. Ναι, ναι, χαχαχά. Και γέλασε ναι, ο κόσμος. Ναι, τον Κόλκα που τα βρίσκει. 2.000 σκηνοποίησει είχα. Τι λες τώρα, έχω να γράψω άρθρο με 2.000 σκηνοποίησει. Δεν θα ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου, ναι. Όχι, εντάξει, δεν έχω ξαναδεί, αλλά είναι σπάνιο. Πότε, να, ο Πακ πήρε τον Μπερμπάτοφ. Φερρυπίν, τότε. Ναι, μόνο τότε. Μήπως να γράφεις ψέματα? Λέω εγώ τώρα. Αρχίζω και το σκέφτομαι σοβαρά. Ναι, ναι. Αλλά πάλι γίνεται αλήθεια, μου το χαλάει. Άσο μήχρονο διπλό τελικό στο ψέμα. Και βάλες και χθες ότι... Εγώ θέλω να τα πω, θέλω να μιλήσω. Θέλω να τα πω, έγγραφο. Μπορεί να καταθέσει εκεί και να έρθουν εδώ οι καταθέσεις. Μπορεί να πάνε εκεί οι άνθρωποι, μπορεί να έρθει εδώ αυτός. Μπορεί να πάνε γενικά πολλοί άνθρωποι εκεί. Βλώμα η δουλειά μου. Κάτσε το υπόμνημα που το έστειλε στον Κυριακό. Όχι, στην Ανακρίτρια. Α, στην Ανακρίτρια. Νομίζω ο Κυριακός είχε το έγγραφο. Πρώτα περνάνε από τον Κυριακό Δομπαίδη και μετέπειτα μεταβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές. Θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις ένα βαβά θέμα, ρε φίλε. Ναι, τι τράβας κι εσύ να πούμε. Να θέλω να τσαλαχωθώ μηδιακά και να μην μπορώ. Απίστευτα πράγματα. Μήπως ήταν τίποτα. Καμιά εκπομπή έκανε ο Κυριάκος Θωμαϊδή σε κανένα κυπριακό κανάλι και μετέδωσε μια ψεύτικη είδηση. Για αληθινή. Όχι, κανονικά έγραφε εκεί, παρουσιάστηκε το ένα το άλλο. Παρακαλάει ο τύπος να καταθέσει. Ναι, παρακαλάει. Πες όπως.
Επιβεβαιώνω το Σταύρο Κόλκα, δεν το έγραψε μέσα, όπως διάβασα. Επειδή διάβασα, ήταν πριν από το άρθρο ναι. το έγγραφο. Λες, φαντάζεσαι να έχει διαβάσει και να λέει πω από μα ανακαλύψανε. Με βρήκανε. Τίποτα, δεν μπορώ να κρυφτώ, πρέπει. Άδει τη δημοσιογράφη είναι αυτή. Ούτε οι ρεπόρτερς με το Λιάννη και με το Δημαράκι. Θα είχα τη δημητική μου, λέει. Ο Πάοκ να ψηφίσει Παύλα στην ΕΠΟ για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Θωμαίδης να βγάζει θέματα τα οποία είχα γράψει εγώ προς τα πιλιάτικα και βγήκαν αληθινά. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Όλο το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από σένα. Αυτό ακριβώς το κοιτάω να καταλήξω. Μα με στοιχεία μιλάω. Με γεγονότα, φίλε. Δεν λέω κάτι αόριστα. Έγινε αυτό το τέλος. Είναι η φράση με τον κόλο μπαρμπούνια πιάνει. Σου κάνεις καμιά αλήθεια να γράψετε ποτέ. Δηλαδή η Παύλα, ναι, η Παύλα. Τάξη τα κανονικά στο γραφείο και έλεγα τι να τους κάνω τώρα. Τι να τους κάνω, θα δουλέψω αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι θα γίνει κουβέντα για Παύλα εδώ, Παύλα εκεί, Παύλα παραπέρα, θα ψηφίσω άλλος Παύλα. Δηλαδή, θα γίνει το τρέντ, ας πούμε. Το τρέντ, της, ναι. Καπάκι και λες, θα κάνω μια χοντράδα, ένα πρωταπληλιάτικο τσουμ, βγαίνει αλήθεια. Κάπου πρέπει να πληρωθώ για αυτά, παιδιά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε να πληρωθείς. Να πληρωθούμε κι εμείς. Δηλαδή, αν το πληρώνεις, εσύ πληρώνομαστε κι εμείς. Πληρώστε γενικά. Το κάτι παραπάνω, δηλαδή. Χρησιμοποιείς τη λέξη μου. Δεν σε νοιάζει η στεροφημία. Όχι. Όχι, ε. Ναι. Ναι, ότι έκανες ένα viral. Ότι... Ναι, εγώ λέω, δώσ' το πλήρωμα. Δεν πληρώνονται τα viral. Άμα πληρώνονται... Άμα το έκανε η Beyoncé, θα γίνονται τα άλλο μυστικό. Άμα πληρώνονται τα viral, τώρα θα ήμασταν να πούμε... Bill Gates. Θα ανοίξω την πύλη των πληρωμένων viral. Ναι, για δώσε. Πληρωμένων viral που δεν πληρώνω τα μισά viral του διαδικτύου που μας τα κλέβουν και είναι ανώνυμα να πούμε, είναι πίσω, κρυβόμαστε εμείς. Γιατί δεν βάζεις το λόγο επειδή. Βάζουμε και λόγο επειδή, αλλά μας τα παίρνουν, μας τα σβήνουν, μας τα μεταποιούν. Σαν αυτό που ανεβάζαμε χθες, ας πούμε. Ξέρω το πήρανε. Θα το πάρουν σήμερα, θα γίνει το trend. Όπου είναι η πιο μυθική στιγμή που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Σε τηλεόραση, σε συνέντευξη, πώς να το πω. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με το να πέσει κάποιος στον αέρα και να δημιουργηθεί μια μηχανία. Είναι όλο το σκηνικό που έχει στηθεί. Για όσους δεν το παρακολουθήσανε, χθες δίνει ο Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, μια συνέντευξη στο BBC. BBC τώρα, ρε παιδί μου. Κοινό, δεν μπορούσα κοιμόταν το μωρό, δεν έβαλα ήχο. Ναι. Βάλε να ακούσει. Δεν λέει, όχι, ρε παιδί μου, δεν λέει κάτι, ας πούμε, ο ίδιος από την πλευρά του. Ναι. Το οποίο χρήζει σχολιασμού, τον έχουν ερωτήσει για την Ελλάδα. Μπράβο, Ελλάδα, αυτό πώς ξεκινάτε τα μέτρα για τον τουρισμό και κάνει μια τοποθέτηση, εξηγεί ας πούμε όλο το πλάνο. Και ταυτόχρονα παίζουν από δίπλα, ας πούμε, στο ένα παράθυρο ο Βαρβιτσιώτης, στο άλλο είναι πλάνα, ξέρω εγώ, από την εστίαση. Δείχνουν δύο τύπους σε μια καφετέρια. Και στο αμέσως επόμενο πλάνο δείχνει, ρε παιδί μου, είναι άλλοι δύο τύποι στην καφετέρια, περιμένουν να σερβιριστούν. Σκάει ο σερβιτόρος, παρά να τους αφήσει τον καφέ και του γίνει. Ο οποίος ο ένας ο πελάτης πετάγεται στο δευτερόλεπτο και είναι ούνα σιγά. Τέτοιο. Εκεί που λες, ας πούμε, η εστίαση, καμ του γκρις να τη βρεις και τέτοια. Και καπάκι, ας πούμε, αφού δείχνει αυτό το πλάνο, βάζουν Παρθενώνα. Δηλαδή το ολοκληρώνουν. Ότι αυτά είναι η Ελλάδα. Ένας κειμένος καφές του σερβιτόρου και ένας ολόκληρος Παρθενώνα. Money you take. Λεφτά θα πάρεις και έτσι. Οι Βρετανοί δεν το πιστεύανε. Δεν το πιστεύανε. Ανεβάζε στα Twitter. Γιατί εγώ το είδα, ας πούμε, από Βρετανούς δημοσιογράφους ότι αυτός λέει μάλλον ένας τρόπος, νέος τρόπος σερβιρίζοντος στην Ελλάδα. Τώρα τι έχει γίνει εκεί, κάποιο τσακαλάκι που είχε αυτό το πλάνο στο BBC, σου λέει η Ελλάδα δεν είναι για πολλά αυτή. Δεν ήταν live το πλάνο. Live ήταν η συνέντευξη. Και το πλάνο μπορεί να ήταν live. Το πλάνο δεν πρέπει να ήταν live. Δεν... Τώρα να έχουν συνεργεία εδώ αυτή. Τώρα να κάθονται να κάνουν ολόκληρη live μετάφραση. Ναι, όχι, ήταν μονταρισμένα πλάνα, ρε παιδί μου. Έδειχνε καφετέρειες, έδειχνε διάφορα. Σου στείλε τη συνέντευξη να τη δεις. Ήταν επ' αυτού. Κάποιος το βάλε πίτι, σου λέει άσε μας ρε Ελλάδα να πούμε. Και ξέρεις, πάνω στο σημείο ξέρεις, που θέλει να χτίσει το προφίλ αυτό, το BBC μας πήρε και τέτοια. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι βέβαια κανένας. Ούτε ο ίδιος ο Βαρβιτσιώτης. Δεν ήταν και της αρμοδιότητός του να καταλάβει ποιο είναι το πλάνο. Αλλά όλοι αυτοί, ας πούμε, η ταυτόχρονη κατάσταση πάνω στο ότι ανοίγει η εστίαση και είμαστε περήφανοι και τα ξεπεράσαμε. Ήταν φανταστικό. Δεν είπε λεφτά θα πάρει. Money he take. Money. Ιδού κυρίες και κύριοι, ρίχνουμε τους καφέδες και παίρνει λεφτά ο κόσμος. Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό ήταν ένα... Μία απορία ότι τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση είναι αναγκασμένοι των πραγμάτων να φορούν γάντια. Οπότε με τα γάντια δεν είναι και το καλύτερο για να. Ναι, την τερματοφύλακε. Ναι. να σερβίρεις ποτά, να κάνεις. Θα έχουμε κι άλλα τέτοια ατυχήματα. Σου έχει τύχει να σου ρίξουν, να σου χύσουν.
σταματάμε εδώ. Σόπαλτσα, δεν με πήρε ολόκληρο. Ναι. Κάτι σκάγια. Εντάξει, δεν το παιδί τώρα. Εντάξει. Νομίζω σε έχει συμβεί στον καθένα και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί όταν. Συμβεί τώρα, εντάξει, κουβαλάει άλλου 12 καφέδε, ρε φίλε, δύο κοκτέιλ. Ανάμεσα. Νερά και... Ναι. Και να μην μπορεί να περάσει γιατί έχουμε απλωμένε καρέκλε και. Και εγώ έχω ρίξει ο σερβιτόρο σε άλλου. Και άλλοι σερβιτόροι έχουν ρίξει εμένα, οπότε. Μία ή άλλη. Μία ή άλλη, ρε παιδί μου, μία ή άλλη. Ας μην τα κακολογούμε τόσο πολύ. Να επιστρέψουμε στην εκπομπή του Θωμαϊδού. Ναι. Όπου κάνει παρέμβαση ο Κούγιας. Ο πιο. Ο συνεργάτης σχεδόν. Είναι δικηγόρος του Πίκουλα, των επιχειρήσεων Μαρινάκη. Αυτές εκεί παραπολιτικά, αξίες, μαξίες κτλ. Ναι. Γίνεται το κορυφαίο, τελειώνει η παρέμβαση Κούγια, ο πιο ήρεμος Κούγιας όλων των εποχών. Γιατί ο Κουτζίδης που ήταν εκεί καλεσμένος ήταν λίγο επιθετικός. Με στοιχεία και δεν ήθελε να ανεβάσει τόνους. Που σκοτωνόταν με τον Θωμάη δύο εβδομάδες πριν, βέβαια. Αυτό το ξεπερνάμε, το αφήνουμε στην άκρη. Τελειώνει η εκπομπή και η πρώτη διαφήμιση τι είναι. Τι. Τελεμάρκετινγκ Βατίδου. Πουλάει ένα αλόα. Επειδή είμαστε λάτρεις σημειολογίας γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά δουλεμένο να το είχε στην προπόνηση. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αφού κάτι έκανα, έγραφα στο chat. Δεν άλλαξα κανάλι κατευθείαν. Ωραία. Και όπως γράφω στο chat, γυρνάω μια το κεφάλι μου έτσι, με το που πέφτουν οι τίτλοι τέλους, χρακ, τη Βατίδου μπροστά μου, λέει, τι έγινε. Ναι, διότι φαντάζομαι, ας πούμε, τον Αλέξη Κούγια να είναι στο τηλέφωνο μέχρι να το κλείσει αυτό να κάνει, θα είχε ανοιχτεί την τηλεόραση, θα του ήρθε στο καπάκι, ρε παιδί ναι, μου. Ναι. Η εικόνα. Εκτός αν δεν έβλεπε. Αν ήταν στο δρόμο, αν ήταν κάπου έξω. Το είδαν όλοι οι άλλοι, φαντάζομαι. Όσοι δεν γύρισαν καπάκι. Την... Κοίτα, το Θωμαίδη η εκπομπή έχει ένα. Είναι ένα τρέντ να την αλλάζει κατευθείαν με το που τελειώνει. Δεν είναι να τέχει άλλο. Ή και πριν τελειώσει. Εντάξει, όταν δεν έχει θέμα, χθες ήταν. Πιστεύω ότι. Ο Κουρτζίνης μιλούσε για την απαγωγή του και τέτοια. Δηλαδή. Ίσο νούμερο ένα. Πρέπει, δηλαδή θα δεις το Θωμαϊδή στον δρόμο και του πεις καλησπέρες. Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας βλέπουμε κάθε Δευτέρα. Το ξέρω τον Κυριάκο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Είσαι ο πιο ένθερμος φαν ο της Κυριάκος Θωμαϊδής. Ωραία. Όσο αντιπαθητικός και να είναι σε εμάς. Ωραία. Στη δική μου καριέρα ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι κάτι έχω. Ναι. Τον είχαμε συντάξει στο Μέτροσπορ. Όταν άνοιξε. Εσύ είχες φύγει, δεν είχες έρθει ακόμα. Ναι. Ωραία. Όταν άνοιξε λοιπόν, τον είχα, ήταν το γραφείο του αρχισυντάκτη αριστερά μου και εγώ ήμουν το πρώτο γραφείο. Εγώ σαν τώρα, το στρατό, πρώτο γραφείο, βγάζει υπηρεσίες. Ναι, εγώ ήμουν τώρα. Ούζο. Οπαδός. Ούζο. Τότε με παρέα μου. Αυτούς που μπουκάρανε στην Ετρία. Ναι. Αλλά δεν τον είχα για πολύ συμπάθεια. Στην παρέα. Ήταν και ο Κιμπόκο μέσα. Ήταν παρέα. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν μαζί σε εκδρομές. Γενιά. Τότε ήμασταν, ναι. Γενιά, ναι. Τότε ήμασταν, ξέρω εγώ, 200 άτομα πήγαιναν. Είναι καταλήψεις τέτοια αυτά ιστορίες. Όχι, αυτά είναι μετά, ρε. Και πριν, από το 95. Ή δεν ήσουν εδώ. Αθήνα ήσουν τότε με Βουλινό, είχα έρθει μετά. Ναι, Αθήνα ήσουν όμως όταν γινόταν εκεί. Ήμουν Αθήνα, ναι. Αυτό λέμε. Ο κόσμο πήγαινε στα φιλαλητήρια. Την ημέρα τη αποχή ήμουν εδώ, αλλά μπήκα μέσα. Δεν άντεξα. Συγκεκριμένο το 0-0 με τον Ολυμπιακό. Και πώς το λένε, τι λέγαμε τώρα. Έλεγε για τον Κυριάκο Θωμαίδη που ήταν αρχισυντάκτης στο Μέτροσπορ. Ο οποίος είναι ο πρώτος που κατάλαβε ότι κάτι έχω δημοσιογραφικά. Δηλαδή με πήρε από κοντά. Καταλαβες. Είμαι. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τον άλλον που έκανε εκεί τον ιδιοκτήτη που μπροστά του δεν έβλεπε. Ωραία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Ήρθαν τα γυρίσματα. Και πολλά άλλα. Πάσχα, έχουμε γυρνάμε σήμερα. Ανοίξτε τη σούβλα, είναι στο λαό. Δεν ξέρω, έκανε χθε καμιά βόλτα που άνοιξε η εστίαση, αυτό τέτοια. Πήγα τα φέρνα εγώ, δεν μπορούσα να κρατήσω. Στην γνωστή καφετέρια τη πόλη είπα ότι ήρθαν οι καράβλαχοι και πιάσαν τα τραπέζια. Ωραία ήταν που ήμασταν όρθιοι. Αυτό ήταν δίκαιο τουλάχιστον ότι ήμασταν όρθιοι, πεταμένοι και τέτοια και έφυγα. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Τι τώρα, εγώ έφαγα το Λούκι όρθιος. Τα πέτρινα χρόνια. Δεν πληρώνουμε να πούμε 5.000 ενίκιο που λέει ο λόγος για να μένουμε εκεί. Εντάξει, και έχεις εσύ 10 καράβλαχε να μου πάρεις το τραπέζι. Δεν θα έπρεπε να έχει ένα τραπέζι κόλκας. Ναι, βέβαια, ναι. Να έχει ένα γνωρίζει. Ιωνικά το είπες. Περίμενα να σου πω. Πόσο... Εγώ δεν την στήριξα την όρθια εστίαση. Πόσο Θωμαίδης αναγνώρισε το ταλέντο σου, να αναγνώρισε και ο ιδιοκτήτης. Στήριξα την όρθια εστίαση, ρε. Και ποιος δεν τη στήριξε, ρε παιδί. Δεν τη στήριξα αυτή που ήταν στα τραπέζια. Πού το ξέρεις ότι δεν ήτανε. Έκοβα φάτσες. Έκοβα φάτσες. Ωραία, άρα θέλω σε κάθε καφετέρια εκεί στην γειτονιά ένα τραπέζι κόλκας. Ένα τραπεζάκι λοιπόν, παιδιά, κλείστε το από εδώ. Από τώρα. Από τώρα. Από τώρα κλείστε.
Εγώ πήγα ταβέρνα με τη μία, δεν άδειξα. Δηλαδή, μια μισή ώρα ήμουνα φέρε, παραγγείλα. Έξω. Έξω, ναι. Κοίταξε, παίζει τώρα το εξής, ότι αν τα μαγαζιά έχουν μεγάλες, ας πούμε. Αυλές απλώνονται. Πέρα από τις αυλές, μεγάλα παραθυρόφυλλα ή μεγάλες πόρτες που ανοίγουν, μπορούν να έχουν και εντός του καταστήματος τραπέζια. Ναι. Και πάρα πολλά μαγαζιά το έχουν αυτό. Έξω καθόμαστε στο πεζοδρόμιο, δεν περνούσα αμάξι και τέτοια. Στο ύψιλον. Όχι, ρε, ταβερνούλα, εκεί στους αμπελόκηπους, στη γειτονιά. Και δυτικά κιόλας. Ναι, έχουμε πάρα πολύ ωραίες ταβέρνες. Καταρχήν. Στο Λέμα. Ναι, ρε, κλασικά. Γιατί ξεκινήσαμε για άλλη ταβέρνα στη Μενεμένη. Κοίτα, κλειστή. Δηλαδή, βρήκαμε την μοναδική. Ρε, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Στη Μενεμένη, αφού να πάρουν πρώτα. Δευτέρα και δεν ανοίξει. Όλοι περιμέναν δύο μήνες να ανοίξει η εστίαση και άλλοι τα κλειστή. Αύριο. Αύριο. Οπότε μπορεί να πάμε και σήμερα. Ήταν φρέσκα τα προϊόντα. Καλά ήταν, καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν κοντζίλα. Όχι, όχι, όχι. Ψαράκι έφαγες, μωρέ. Τώρα το ψάρι. Ψαράκι έφαγες. Ναι, ψάρι. Δεν είσαι ψηλό. Πρώτη φορά δηλαδή πήγες στα ταβέρνα μετά από τόσο καιρό και πήρες ψάρι. Έχω να φάω δύο μήνες ψάρι. Ρε. Δεν έκανα στο σπίτι. Δεν μάγει. Μια φορά τη γάνει σε καλαμαράκια. Το κάνα ταβέρνα εγώ. Αυτό μου. Ρε, είμαι μεγάλος λάτρης των θαλασσινών. Μπορώ να τρώω κάθε μέρα, ας πούμε. Δεν έχω θέμα. Χορτένεις. Κορτίνης ρε, εντάξει, μα φας, εντάξει, θα πρέπει να φας λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Φας εκεί το καλαμάρα, είναι τη γανίλα πάρα πολλές φορές. Αν δεν είναι στο τέτοιο, οπότε θα χορτάζεις. Και σχάρες και ιστορίες και αυτά. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους τους φίλους μαγαζάτορες, πελάτες επίσης. Μιας και ξεκινήσανε τώρα εδώ, χθες ο κόσμος ξεκίνησε και σήμερα φαντάζομαι πως δεν μπορεί να έχουν hangover. Αν δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Λέει εδώ φίλος μας ο Κώστας, πρέπει οι σερβιτόροι να κάνουν προετοιμασία μετά το lockdown για να μην χύνονται οι καφέδες. Ακριβώς, ίσως είναι και αυτοί παρατεταμένοι, ας πούμε. Ναι, φίλε, γιατί είναι θέμα. 2,5 μήνες να σερβίρεις, πώς λέμε, μόνο για τους ποδοσφαιριστές θα πάθεις θλάση και το ένα και το άλλο. Έτσι και ο σερβιτόρος έχει ξεχάσει, ας πούμε, τα ιδιαίτερα skills που έχει στους δίσκους. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από το Opticon Express και σήμερα. Ξεχάσαμε να τα αναφέρουμε με την έναρξη εκπομπούλας, αλλά το λέμε τώρα. Σπεύστε, στείλτε. Ο καιρός γίνεται ακόμα καλύτερο. Το πρωί είχε ακόμη μια μικρή ψύχρα. Φορέσαμε τα μπουφανάκια μας, αλλά τώρα αρχίζουμε και σκάμε. I'm lonely. Έτσι σε βάζω εδώ, είναι ξέρεις. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι έτσι για να έχουμε περιθώριο να αναλύσουμε. Κάτι θα έχουμε και στο αθλητικό, ε. Δεν μπορεί. Να αυτό το πρωτόκολλο και τέτοια. Γίνεται ένα μακελιό γενικό. Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν σας πω τίποτα. Όχι, δεν θα πω, ρε. Κυριάκος, τι είχε χθες δηλαδή θέμα εκπομπής αυτό με το μάρτυρα του Νουρουάν που παρακαλάει να. Να καταθέσει. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν υπάρχει άλλη χώρα σε και αυτή, να ξέρεις. Δηλαδή. Είχε τον Κουτζίδη καλεσμένο που τον απήγαγαν από το Χίλτον. Δηλαδή, όχι από ένα Airbnb σα σε πόλια, ναι. Από το Χίλτον. Ωραία. Εντάξει τώρα, μιλάμε για κομμωδία. Και αυτό στα δικά του. Εντάξει. Και αυτό με τη σειρά του εκμεταλλεύεται το γεγονό. Κοίταξε, εγώ είχα δει κάποτε στο X-Files που είχαν απαγάγει την αδερφή του Μόλντερ εξωγήινη. Στην αρχή δεν το πίστευε κανένα. Μετά στο τέλο αποκαλύφθηκε ότι είχε δίκιο ο Μόλντερ που έψαχνε εκεί πέρα. The truth is out there. Αυτά συμβαίνουνε. Συμβαίνουν. Μήπω ήταν τίποτα εξωγήινη. Τον απάξαν από το Χίλτον, φίλε. Ναι. Δηλαδή, αν πει, ποιο είναι το πιο κεντρικό σημείο σε αυτή τη χώρα. Το Χίλτον είναι. Το Χίλτον είναι. Δεν είναι το Χίλτον. Το μεγαλύτερο σταυροδρόμι στη χώρα είναι. Βγαίνει Μεσογείο Βασιλείου. Ζωγράφου είναι, εντάξει. Είναι Μιχαλακοπούλου, όλες από εκεί βγαίνουν. Ναι. Το Χίλτον είναι. Έτσι πως το είπες σαν να τραγουδίστριες. Βγαίνει Μιχαλακοπούλου, λέει κάτι κομματάρες. Από εκεί όλες βγήκανε ιστορικό. Εντάξει. Είναι κεντρικό, ρε φίλε. Είναι, δεν συνορεύει με άλλη πολυκατοικία, είναι στη μέση. Ναι, ρε παιδί μου, όταν λες κέντρο Αθήνας, όμως δεν λες ότι το Χίλτον είναι το κατεξοχήν κέντρο. Είναι κέντρο πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε τα βασικά. Καλά, όχι, είναι Αθήνα. Είναι Αθήνα. Είναι κέντρο. Ναι. Ωραία, δεύτερον. Είναι όρια Αθήνας, γιατί μετά πας ζωγράφο σου λέω. Δήμο ζωγράφο, αλλάζει. Ναι, ρε, θέλω να σου πω με λίγα λόγια, ότι είναι ένα ξεκούδουνο κτίριο τεράστιο στη συμβολή πολλών μεγάλων δρόμων. Τι είπε αυτά από τη γεωγραφία τα. Δεν ψηρίζει κάποιον. Από το Χίλτον. Ναι. Κάντο ρε φίλε, από πού να σου πω τώρα. Το Χίλτον που βρίσκεται απέναντι από την πολυκατοικία όπου βλέπαμε στο εναρκτήριο σήμα του Ρετυρέ. Και απέναντι από το γραφείο του Κούγια. Εκεί είναι. Ναι.
Το πλάνο, το πλάνο που δείχνει την πολυκατοικία και πέφτουν οι τίτλοι είναι παρμένο, ναι, κάτω από το Χίλτον, από την πίσω πλευρά του. Ναι. Έτσι έχουμε κάνει αυτοψία εκεί για να καταλάβει και ο κόσμος. Ωραία. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κομψά, με κδάπ ευκαρπίας. Είναι καινούργιο, είναι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους και όλοι οι γονείς θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Σχετική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική, αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά και πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην εξωτική ευκαρπία στο 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο αγαπημένος μου Σωτηριάδης, Σωτηριάδης Data Spot, όλες οι ταμιακές μηχανές, επώνυμα μοντέλα, με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη, όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, όλες ολοκληρωμένα προγράμματα, συστήματα παραγγελιοληψίας, Data Spot Σωτηριάδης στο 2310-577-037, Καλλιθέας 60, sotiriadis.com.gr. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας. 10 και 37 πρώτα λεπτά στο Λίμπερο 107,4. Επικοινωνείτε μαζί μας μηνυματικά είτε στα facebook μας είτε στην SMS χέρα FM και ενώ βάλτε και ένα ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Και σήμερα προς το τέλος εκπομπούλας θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης φίλε μου Σταύρε, δεν δικαιώθηκες μόνο εσύ για το δημοσίευμα που είχες γράψει εν είδη αστιασμού πρωταπριλιάτικου. Δικαιώθηκε και εγώ χθες με την ιστορία που έλεγα για, για ένα αθλητικό ραδιόφωνο εδώ της πόλης και την εκφορά αποτελεσμάτων στοιχήματος. Το θυμάσαι χθες που σου έλεγα, ναι, που μια κοπέλα είχε πει την Νότια Κορέα, Νέα Κορέα. Νέα Κορέα. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέπεσε σε ένα αναλόγου ύφους. Γιατί διάβασε στη συνέντευξη, γιατί τη διαβάζει συνέντευξη, πλέον δεν την δίνεις. Έχεις το οτοκιού μπροστά και βλέπεις επακριβώς είναι όλες. Σόπα. Ναι, όλες. Εγώ δεν έχω δώσει ποτέ να πούμε στη μένη συνέντευξη να πούμε. Και είχε το νη τελεία Ζηλανδία και σου λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Νότια Ζηλανδία. Νότια Ζηλανδία, ξεκάθαρα. 50-50 το είχε. Ήξερε κάτι παραπάνω. 50-50, αν και υπάρχει στην περίπτωση ας πούμε των νησών Φερόε, αν ήταν νη τελεία Φερόε και εκεί θα δυσκολευόταν, θα είχαμε έναν τριπλασιασμό. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί να τις ξέρουμε όλες τις χώρες του πλανήτη. Πόσο μάλλον η Νέα Ζηλανδία που δεν παίζουμε και στοιχήματα. Είχε κατά πρόβατο σαν το Γούντι Άλεν. Η Αγγλίδα που είχα ήταν μισή Αγγλίδα, μισή Νέα. Η Αγγλίδα που είχα ήταν Νέα Ζηλανδία, ξέρεις. Μισή-μισή ήταν. Ναι. Πατέρα ήταν ο Ζηλανδό σκηνοθέτη. Ωραία. Τι στέχονται οι κουλτουριάρε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κουλτουριάρα αυτή, ο πατέρα ήταν. Α, εντάξει. Αυτή μόνο κουλτουριάρα δεν ήταν. Νέα Ζηλανδία φανταστικά πρέπει να είναι. Ωραία είναι. Έτσι πήγε. Έχουν κάτι βρωμάει και έχουν κάτι γούρνε με ατμό, τα έχει δει αυτά. Που βουτάνε μέσα κάτι. Αυτά τα έχω δει στην Ισλανδία που έχει έτσι φυστηγενή. Στην Ισλανδία, ναι. Ναι, 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 σου λέω. Και έχουν και ράγκμπι. Ράγκμπι, καλά, εντάξει. Πρώτη. Η ομάδα που υποστήριζε φούρνο σα πρόμαυρα, δεν θυμάμαι πώ τη λέγανε. Maori United, ξέρω εγώ. Κάτι, κάτι τέτοιο. Καλημερίζουμε τον φίλο μα τον Κωνσταντίνο που μα γράφει. Λέγατε πριν από μια εβδομάδα ονομασίες για φανταστικές χώρες. Ναι. Εδώ υπάρχει, λέει, μια χώρα που πραγματικά. Εδώ λέει υπάρχει μια χώρα που πραγματικά υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ωραία. Το Λίμπερλαντ, επίσημα ελεύθερη δημοκρατία του Λίμπερλαντ, είναι ένα αυτοαποκαλούμενο μικροέθνος το οποίο διεκδικεί ένα τεμάχιο αφισβητούμενης γης στη δυτική όχθη του ποταμού Δούναβη ανάμεσα στην Κροατία και τη Σερβία. Ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά στις 13 Απριλίου του 2015 από τον Τσέχο πολιτικό ακτιβιστή Βιτ Γέντιτσκα. Ο Γέντιτσκα, ρε. Ναι, καλά, μεγάλο δεξιμπάκ. Η επίσημη ιστοσελίδα λέει του Λίμπεραν ισχυρίζεται ότι το κράτος δημιουργήθηκε εξαιτίας διαμάχης Κροατίας και Σερβίας για τα σύνορα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή υπάρχει ένας. Λες να κάνουμε εκεί στα 16 στρέμματα. Ναι. Γίνεται το. Το ζήτημα να φτιάξουμε ένα. Δεν ήταν και πολύ εμπορικό, δεν θα δω και πολύ να μείνει. Εντάξει. Να μπούμε στη μέση. Είναι 6 μηνών κράτος. Γιατί μετά έρχεται το εύρος. Ωραίο δεν θα ήταν αυτό. 6 μήνες στον ένα, 6 μήνες στον άλλον. Θα πληγόμαστε. Να, εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου. Θα φτιάξουμε μια πλωτή πολιτεία. Μου κατά άλλα, αθλητικό. Τους έχει επηρεάσει, λέει ο Χρήστος, τόσο με την Παύλα Σταύρο. Mm-hmm. Στον Πειραιά έχουν καταργήσει τα σαχαροπλαστεία την Παύλοβα.
Με την κόρη του Πίτερ Τζάκσον τα είχες. Που ξέρεις από το κορδελιό εσύ. Νεοζηλανδό σκηνοθέτη. Την κόρη του Πίτερ Τζάκσον. Νεοζηλανδέζικη σειρά τροποντινά. Εντάξει, παραγωγής. Ξεκίνησε BBC, μετά πήγε στην Αμερική, μεταγράφηκε. Το Flight of the Conchords. Αν δεν το έχεις δει, δες το οπωσδήποτε. Είναι φανταστικό. Κλάμα. Έλα, πες το βρε αγόρι μου. Τίποτα, βλέπω μια ενέργεια του Βουάλτα με την Αίγυπτο, είναι. Τον είδα προχθές στον δρόμο. Καλά, δεν είσαι μόνος. Ναι. Α, όχι, δεν είναι ο Βουάλτα αυτό. Ναι, θα είναι σαν ενέργεια. Καλά είναι αυτή. Πάρ' τον, από βίντεο. Έχει κάνει μια ενέργεια ένας, δεν υπάρχει. Καταπληκτική, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό ρεπορτάζ. Σας ενημερώνει εδώ ο Σταύρος Κόλκας. Πάρτο στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί. Τωρινό είναι. Γι' αυτό σου στείλαν για να τον κάνεις scouting. Λοιπόν, πρωτόκολλο λέει, πρωτόκολλο. Κατάκολλο, πρωτόκολλο θα μπορούσε να είναι περιοχή εκεί της Ηλίας. Όσον αφορά τα υγειονομικά μέσα στην. Μου είπαν ότι πρέπει να κάνω τεστ για να μπούμε την τηλεόραση μέσα. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Δεν είναι κάτι. Δεν νομίζω να πληρώσω εγώ. Δεν ξέρω. Η παραγωγή. Το Open. Όχι το Open, το Pauk TV. Το Pauk TV, ναι. Συγγνώμη. Α, μην με βάλω τώρα, γιατί το... είμαστε που είμαστε με το 0, παιδιά. Μην δίνουμε και για τεστ. Πώς θα δεις Pauk? Οι πάνω δεν έχουν θέμα. Εμείς που θα είμαστε με τις ομάδες έχουμε θέμα. Που θα είμαστε με στο γήπεδο. 30 λέει δημοσιογράφοι νομίζω. Γενικά 300 άτομα. Και πολλά είναι. Έτσι είπανε, για 300 άτομα θα έχουν. Βάλω ότι οι αποστολές μαζί, είναι... μαζί με τις αποστολές και με. 30 και 30. Βάλε, ξέρω εγώ, οι αστυνομικοί μετράνε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όχι, ρε, δεν έχουν κορονοϊό. Δεν έχουν κορονοϊό. Στρέχει. Το γκλόπ σου δίνει ανοσία. Διώχνει τον κορονοϊό. Ναι, πάτσε. Πάτσε. Κορονοϊό. Εντάξει, αυτό μου έκανε εντύπωση που λέει για 300 άτομα μέσα στο γήπεδο και σκέφτομαι τώρα κάτι ξανά πανετολικό που είχε λιγότερα. Θα του ψάχνω. Πού του βρώνε. Πού του βρώνε 300 άτομα μέσα στο γήπεδο, ρε παιδιά, του βάλω. Πάτε καλά. Μειώστε τον αριθμό. Οκ, αν μετράει, αν είναι και αστυνομικοί μέσα 300, κάποιοι σφίξανε. Και μην δούμε, παιδιά, πάλι 203 τραυματιοφόροι. Θα είναι οι αποστολές, ας πούμε, των ομάδων, θα είναι οι... Είτε, αποστολές. Όσοι ασχολούνται με την παραγωγή. Αποστολές, αποστολές, περίπου, ναι. Αποστολές. Ναι, ναι. Ωραία. 18 ποδοσφαιριστές. 20 πλέον, δεν θα είναι σαν τη Γερμανία. 20, α, ναι, 5, ναι, ναι. 5 αλλαγές, ναι, sorry. Ναι. 20 ποδοσφαιριστές, 5 τεχνικό team. 25, 3 μασέρ, 28. Βάλε καλέ ένα μεταφραστή. 28, ένα μεταφραστή, 29. Γενικός αρχηγός 30. 30. 30 και 30 δηλαδή. 60. 60. Πήγαν 60. Ναι. Security. Δεν πρέπει να έχει 10 security μέσα. Πλέον δεν ελοχεύει. Σκοτούς δεν έβαλα. Δεν ελοχεύει πλέον κίνδυνο αφού δεν υπάρχει κόσμο αυτό. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν ελοχεύει κίνδυνο. Ναι, ρε παιδί. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σε νεκροτομείο να παίξουν νεκροί Ολυμπιακοί με νεκροί ΠΑΟΚ. Ωραία, ναι. Θα ελοχεύω κίνδυνος. Corps United να πούμε. Φτιάξεις μια ομάδα μπαμπούλα. Θα μπαίνουν φέρετρα. Θα μπουν στο μπαμπούλα μέσα. Όπο πτώμα είμαι. Βάλε και δύο φουσκότους ο καθένας. Πήγαμε στους 64. Εντάξει. Δημοσιογράφοι. 2 πριν. 30 θα είναι. Δεν γίνεται όλη η δημοσιογραφία να 30. 30 θα είναι πάνω στα δημοσιογραφικά. Ναι, στα δημοσιογραφικά 30. Η τηλεόραση είναι άλλη 10 τουλάχιστον, συν το τεχνικό, τεχνική άλλη 5. Άλλη 15 λοιπόν και 30. Τα πάμε καλά με τα μαθήματα. 45. Πήγαμε σε 110. Ναι. Εντάξει, καλά είμαστε, έχουμε απλά. Έχει απλά, σου λέω τώρα εδώ. Επίσημη Ολυμπιακού. Ένας έρχεται συνήθως. Εντάξει. Επίσημη ΠΑΟΚ. 200 διαβίσει. Χίλιοι. Χίλιοι. Στην Σάλκε πώς ήταν μέσα επίσημη. Εντάξει, κοίτανε τώρα οι σουίτες γεμάτες. Μπήκαν 100 άτομα, κάναν κερκίδα. Τι μόνο 100 ήτανε. Όχι, 100 ήταν. Αφού είχαν και αυτοί φιλάθλους. Αυτοί ήτανε από την UEFA. Είχανε την άδεια. Δηλαδή τι ρε φίλε, εντάξει δεν έχουμε κόσμο. Καλώς με την έννοια ότι εκεί πονάει περισσότερο τιμωρία. Αυτή θα πρέπει να είναι η τιμωρία κανονικά. Όχι και κλείσμα των θυρών.
να δίνει δυνατότητα στην αντίπαλη ομάδα να πάει τον κόσμο της κανονικότατα στο γήπεδο. Πολύ έξυπνο. Δηλαδή πάω Ολυμπιακός, τιμωρούμε και δίνουν το δικαίωμα να πάνε 2.000 Ολυμπιακοί στην Τούμπα. Ναι. Τι θα γίνει τιμώρια απ' έξω? Δεν ξέρω. Αφού θα είναι και κλεισμένα, δεν θα έχει κόσμο. Απ' έξω. Εντάξει ρε παιδί μου. Είναι και κλεισμένοι οι λαμπράκι, ξέρω εγώ. Κι άλλα μπράκι, Σύρδος. Απ' τη Σύρδο θα ξεκινάνε. Κι άλλα μπράκι, τι. Πολύ αισιόδοξο εσεί. Και κλεισμένο του νομού θα είναι, είναι η κατάσταση. Όχι. Στο ευρωπαϊκό, ας πούμε, γίγνεσθε, όμως αυτό έχει μέσα εφαρμοστεί. Μέσα από τους έβλεπα δίπλα μου. Δεν το έκανα, το έχω και στο τέλος μου. Γιατί είχε τιμωρηθεί τότε ο ΠΑΟΚ? Για κάποια επεισοδιάκια με τη Rapid. Α, με τη Rapid ήτανε. Α, ήταν της προηγούμενης χρονιάς όμως και κουβαλούσε την... κουβαλούσαμε. Και τελικά ξανατιμωρήθηκε κιόλας, επειδή είχε υπεραρρυθμούς. Ναι, τιμωρηθήκαμε εκείνη τη μέρα. Ναι. Τέλος πάντων... Η Νατάσα Θοδωρίδου κάθε φορά βγαίνει διαφορετική. Ναι, πώς γίνεται. Τι είναι αυτό το καινούριο. Θυμάσαι κάτι κάρτες, καρτ ποστάλ, χριστουγεννιάτικες που τις ανεβοκατέβαζες και αλλάζανε το. Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Όπως τη δεις, ανάλογα την γωνία σου. Εγώ πιστεύω ότι είναι αδροειδές. Blade Runner. Η Νατάσα. Ναι. Όντως, σήμερα είναι μια άλλη. Άλλη. Άλλη σήμερα. Σχέση με αυτή που βλέπαμε προχθές. Ναι, άλλη είναι. Τέλος πάντων. Βγαίνει το 300, εντάξει, καλά είμαστε. Καμιά κατοστή δηλαδή, σου ξουμούξου. Αν τους 300 βάζουν την αστυνομία, ρε. Λες. Δεν γίνεται αλλιώς. Έχει και τα ball boys που τα βάζεις. Για αφαίρεσαι. Έχουμε να δούμε ball boy. 10 ball boy. Ναι. Άντε, μόνο 10, δεν είναι μόνο 10, ρε εσύ. 15-20 είναι τα ball boys. Σε αυτό το παιχνίδι 10 θα είναι. Άντε 15. Τα ball boys που δεν θα μπορούν να τρέξουν και θα είναι λίγο κάποιες ηλικίες. Με φαλάκρα, με τέτοια γύρω-γύρω θα δεις. Θα έχει και άλλα πράγματα, ας πούμε, που δεν έχουμε σκεφτεί. Εντάξει, θα ξέρω. Για μένα είναι ερωτηματικό η αστυνομία. Αν περιλαμβάνεται στα άτομα που μπορούν να δημιουργήσουν συγχρονισμό. Μέχρι τώρα έχουμε δείξει ότι δεν περιλαμβάνεται. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνει στις πλατείες, τα τέτοια αυτά. Δεν, και δεν έχει νοσήσει και κανένας αστυνομικός. Εντάξει, δεν χτυπάει. Ένας τώρα. Τέλος πάντων, το 300 είναι too much, λέω εγώ. Βγαίνουν τα νούμερα. Βλέπω με στολές να μπαίνουν. Αποκριάτικα. Σαν το μεγάλο τον μπατ σχολή, μπλες τρίδι τέτοιο. Κανονικά. Θα πάνε εδώ στα αποκριάτικα να αγοράζουν. Ανάρπαστο. Παιδιά, τι. Δεν γιορτάσαμε το καρναβάλι καλά και είπαμε να το ξανακάνουμε σαν το Πάσχα ένα πράγμα. Θα βρει ο κόσμος, ας πούμε, τρόπους. Βέβαια, εντάξει, όχι το καλό, το θέμα είναι ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη, ας πούμε, προσμονή σε αυτά τα παιχνίδια, διότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι απογοητευμένος από τη στιγμή που απόλυσε το πρωτάθλημα, όσο να δεν έχει εκείνη την κάψα που είχε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στη Στούμπα στο πρωτάθλημα, που ήταν γεμάτο το γήπεδο αυτά. Δεν μπήκε η ομάδα να παίξει. Ναι. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχουν θεματάκια. Να μας ενημερώσει κανείς αν πρέπει να κάνουμε το τεστ. Θα το κάνεις. Πού το κάνεις το τεστ? Μπορείς και επιτόπου να το κάνεις. Τι εννοείς επιτόπου? Επιτόπου ρε παιδί μου, να σου πάρουν υλικό τώρα τι παίρνουν. Σου πάρουν σπέρμα, ξέρεις. Λουλου, εδώ να σου κάνω ένα τεστ. Ναι, ένα τεστ. Λουλου. Όχι, άλλο τεστ δεν θα. Σου παίρνουν εκείνη τη στιγμή υλικό και αμέσως, δηλαδή δεν είναι και τόσο. Δεν είναι τεστ, ρε παιδί μου, για να μπει στο Χάρβαρντ. Είναι ένα τεστ που μπορεί να αναλυθούν και να βρεθούν αν τεστ αντισωμάτων, όπως λέγεται, ας πούμε, επιτόπου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι είμαι και ασυμπτωματικός από αυτό το τεστ. Δεν το γνωρίζω, μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος φίλος ή φίλη. Κάποιος από τους γιατρούς που ακούν την εκπομπή, γιατί ως γνωστόν είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να στο βγάλει, ακόμη και ασυμπτωματικός να είσαι, μπορεί να σου διανέχει το στέλεχος. Μπορεί να είναι παντελώς λάθος λέξη, αλλά φάνηκε. Ακούστηκε ωραία. Το στέλεχος, σου λέει. Να πούμε, αυτοί είναι τόσο γιατροί. Γιατί γίναμε και γιατροί της κερκίδας με όλα αυτά που ζήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άλλο αθλητικό έτσι να δώσει στο λαό, να πούμε, που διψάει κάτι μεταγραφές, κάτι τέτοια δείχνει εδώ. Αν βλέπει Αιγύπτιο χτυπάει στο βιντεάκι ο Σταύρος Κόλκας. Γράψτε το ρε παιδί μου έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν είναι Αιγύπτιος δε. Τι? Απλά έμοιαζε με τον Άρτα, είχε το ίδιο μαλλί. Α, όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί, να πούμε εκεί πέρα.
Κάνει απίστευτη ενέργεια, άμα τη δεις δηλαδή. Θα τη δω, εντάξει. Εντάξει, βέβαια, είναι από πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας, αν έχω καταλάβει καλά. Και οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών είναι λίγο μεγαλύτερες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Η Super League έβαλε παύλα. Η Super League λέω. Η Euro League. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Ναι, παύλα η Euro League. Και ο Παναθηναϊκός λίγο διαμαρτύρεται. Λέει θέλουμε να δούμε με τα χρήματα, με τα τέτοια, με τα αυτά. Είναι αρχή έσοδα η Euro League. Ναι, σου λέει τώρα δεν είμαστε για να κάνουμε ταξίδια αυτό. Είναι που ήθελε η Θεσσαλονίκη να τη διεκδικήσει. Να σου πω κάτι. Το Final Eight. Δεν ήταν απίθανο. Καλά, ναι, αν αποφασίζανε εν τέλει να διεξάγουν τα παιχνίδια, ενδεχομένως να προκρινόταν μια τέτοια λύση, αλλά ήταν εντελώς ασύμφορη, φαντάζομαι. Ασύμφορη για αυτούς. Ναι, για αυτούς, για αυτούς. Για αυτούς, για εμάς θα πληρώνανε 20 ξενοδοχεία, θα ανοίγανε, θα είχαν. Κάτι θα γινόταν. Να, λίγο δουλίτσα. Λίγο κυλικείο και το παλατάκι και στο παλέ, ένα hot dog, αυτά ξέρεις με το ψωμί που κολλάει στο ρουλανίσκο. Φαντάζομαι. Και αναρωτιέσαι γιατί έβαλες λίγη μουστάρδα, γιατί δεν κατεβαίνει με τίποτα. Σύφη στο μικρόφωνο, φαντάζεσαι. Σύφη στο μικρόφωνο, oh, what a dunk! Απόστε! Θα του φεύγει κανένα πάω ξύδικο. Άλλο παρατάκι! Πάνω Πάοκ, πάνω Πάοκ. Πώς είναι το παρατάκι στα... Little Palace! Little Palace, ξέρω. Come on, Little Palace! Εντάξει. Ωραία θα ήταν. Let's go, Buckingham of the Poor. Ο Buckingham των φτωχών, ξέρω, ένα παλατάκι, κάτι. Απουλούσε και καμιά μπλούζα από την μπουτίκ, κάτι. Εύκολα, εύκολα. Ναι, ναι, πάρε εδώ γιατί δεν σε έχω καλά. Έλα, έλα, Ντατόλο, έλα εδώ να πούμε. Σλούκα, πάρε να μου. Ντατόλο, ρε, και δεν υπάρχει Ντατόλο. Κάτι, πώς, Ντατόμο, ναι. Ντατόλο. Από τον Ντετόλ. Τι είναι, από τον Ντετόλ. Το άδειο αυτοκίνητο. Τώρα τα νέα Ντατόλο. Με διπλάσια απόδοση. Φιλοδηγεί. Εντάξει, Ντατόλ από τον Ντετόλ, ρε παιδί μου, έκανα έτσι, ας πούμε, μία... Έκανες Ντατόμο και Ντετόλ, έβγαζε τον αποστηλωμένο Ντατόμο. Εγώ το γέννησα αυτό τον παίχτη. Μετά αύριο, μεθαύριο θα εμφανιστεί. Κάποιος θα υπάρχει, ρε παιδί μου. Με την έντα που έχουμε... Ένα παίχτη από όλη την EuroLeague βρήκα το λάθος. Δηλαδή, πόσα είναι τα ρόστερ αυτά, τέτοια... 300 καλαθοσφαιριστέ, είναι λάθος, το είπαμε. Τι ακάνεις. Κατάλαβα, μην κάνεις scroll, ρε παιδί μου, δώσε κανένα αθλητικό στο λαό να πούμε που διψάει να πούμε. Ντρέπομαι. Ντρέπεσαι για... Ντρέπομαι, ρε. Α, ντρέπεσαι να πεις αθλητικά. Ναι, είμαι τροπαλούς. Δεν θα πεις αθλητικά. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, τι να πω, προετοιμάζω δύο ομάδες, προετοιμάζω δύο ομάδες. Ναι, ναι. Με εντατικούς, ανεβάζουν ρυθμούς, ναι, πολλά κιλά η πρώτα. Είναι λίγο, ξέρεις, τα κόκκινα. Έρχεται και ο Κρέσπο, δεν ξέρω πώς να φέρουμε τον Κρέσπο. Οι πτήσεις ακόμα, ανοίξαν οι πτήσεις εσωτερικού για εξωτερικό. Ναι, από Ισπανία δεν έρχεται ο κόσμος. Πώς θα έρθει, με καράβι. Κάτι θα πάει, ιδιωτικές όμως διεξάγονται. Με ειδική... Έλα, ειδική άδεια από την πολιτική αεροπορία. Ναι, για τον Κρέσπο, ούτε αρχηγός κράτους να ήτανε. Αρχηγός κράτους είναι. Αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είναι αρχηγός, όντως. Κάνε κάποια αγγέλα, θα σου πω εγώ μετά. Και το φέρανε και βάλα κυροζίνη, κάψανε να πούμε για αυτό να. Ο Κρέσπο είναι ο παίκτης που αν τον έβλεπε στην πρώτη προπόνηση, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα κάνει την καριέρα στον ΠΑΟΚ ούτε για πλάκα. Ήταν από τους σύνηθες που έκραζε ο λαός στην πρώτη σεζόν του. Τότε είχε γίνει το εξής. Έπαιζε και λίγο αριστερό μπακ, αν θυμάμαι. Σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Όχι, όταν ξεκίνησα τα παιχνίδια, μια χαρά ήταν. Στην προπόνηση, στην προετοιμασία. Αυτό τι έγινε τότε. Είχαμε διώξει τον Βίτορ και πήραμε τον Κρέσπο. Ο Βίτορ ήταν διαφορετικό στόπερ από τον Κρέσπο. Και ξαφνικά, από εκεί που είχαμε κάποιον να δίνει καμιά κλωτσιά, ο Κρέσπο ήταν πολύ soft. Και λέμε, τι γίνεται. Δεν θα πάρετε κανένα aggressive. Όχι, δεν θα πάρουμε. Ναι, έχουμε... δεν είχε μούτρα center back. Ναι. Ο Βίτορ. Όχι, θα πάρουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Έπεσε και Game of Thrones, άνετα. Και ο Πάο και δεν θα πάρουμε. Ναι. Μόλις λέει δεν θα πάρουμε και μείναμε χωρίς aggressive, τα κάνουμε λίγο ανάκατα. Και την πληρώνει ο Κρέσπο. Τελικά πήραμε τον Βαρέλα, γιατί όντως χρειαζόταν aggressive παίχτη ο ΠΑΟΚ. Ο Κρέσπο έπαιξε και ήμασταν μια χαρά. Μέχρι φέτος που ο Βαρέλα δεν την πετυχαίνει. Αλλά τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να συνέλθει. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Στάθη από την Κατερίνη, τη μαγευτική Κατερίνη, που λέει υπάρχει ποδοσφαιριστής Ντατόλο, έπεσε στον Ολυμπιακό. Δεν είπα κάτι λάθος.
Όχι, μπορεί να το ποδοσφαιριστή να κάνει μπάσκετ. Μπορεί. Κανένα λάθος. Εντάξει, εδώ παίζει εσύ μπάσκετ. Τι, άστο, ασάλιωτα. Κάτω, κατευθείαν. Ασάλιωτα, ρε. Είναι εύκολο το πέρασμα. Ο Τζόρνταν πήγε από τον μπάσκετ στο μπέιζμπολ. Είδε. Υπάρχει, θα γινόταν, άμα δεν γινόταν επιτυχία, δεν θα γινόταν επαγγελματίας. Ναι, μπορεί, μπορεί. Οπότε δικαιώνει εμέ για τις μη λαθασμένες μου εκφορές ονόματος. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 και σήμερα για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express αγωνιζόμαστε στο πρωινό της τριτούλας μας 26 του μηνού. Είπαμε σήμερα εορτάζουμε το Πάσχα, μην το ξεχνάμε αυτό. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Αγρύπνια θα έχει το βράδυ στις εκκλησίες δοξολογίες από τις 9 το βράδυ ως και τη 1. Όπως γινόταν, δηλαδή δεν το ξέρει και κανένας, γιατί στο Πάσχα πηγαίναμε 12 παρά. Και φεύγαμε 12 και 5. 12 παρά 10 στην εκκλησία, 12 και 5 φεύγαμε από αυτήν. Σήμερα θα τελεστεί κανονικά. Μιας και η Τετάρτη είναι αύριο, δηλαδή της αναλήψεως, 40 ημέρες από το Πάσχα συμπληρώνονται. Και περιμένουμε, δηλαδή περιμένουμε εμείς το Αγίου Πνεύματος. Ότι είναι το Αγίου Πνεύματος, ρε, να δούμε το τρίμερο. Αγίου Πνεύματος 2020. 8 Ιουνίου. Δευτέρα. Μια χαρά. Τριμεράκι ωραίο. Με το που ξεκινάει δηλαδή η Super League, μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν θα έχουμε ράδια. Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Να έχουμε χρόνο μπροστά μας για την δεύτερη ώρα, την ώρα των ακροατών. Αφού ψάξουμε να βρούμε λίγο εδώ τους χορηγού να πούμε πού είναι. Να τη, α, τους βρήκα, τους βρήκα, τους βρήκα. Άντε βρε αγόρι μου, σε περιμένουμε να πούμε να κάνουμε διάλειμμα. Μην ξεκινήσουμε και πιάσουμε. Τις συγκλονιστικές ειδήσεις, είχαμε τίποτα σπουδαίο. Έχω να πρέπει να φυξάω ένα ραντεβού. Ένα. Έπρεπε να φυξάω ένα ραντεβού. Α, το είπες έτσι, σέλισες. Σωτηριάδης Data Spot και επώνυμα μοντέλα ταμιακών και βέβαια όλη την γκάμα μηχανών γραφείου και εννοείται ολοκληρωμένα συστήματα παραγγειλοληψίας για την εστίαση στο 2315-77037 καλυθέας 60 σομπελόκηπους sotiriades.com.gr. Επίσης μαζί μας TACDAP ευκαρπίας, ό,τι καλύτερο για το παιδί με πολλές δραστηριότητες. Ένα τηλέφωνο στο 6972-230-121, 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. Μία οδό έχει, παιδιά, δεν έχει άλλη. Ευκαρπία αυτή είναι. Κεντρική δεν είναι 25 Μαρτίου. Ούτε καν ξέρω. Ναι, αυτή είναι. Η Ευκαρπία δεν σου θυμίζει λίγο Καλλικράτεια? Έτσι παραθεριστικό. Χωρίς θάλασσα όμως. Ναι. Είναι πρόβλημα. Αλλά έχει γίνει ωραία η Ευκαρπία πλάκα-πλάκα. Καλά, σύγκριση με τη Σταυρούπολη. Ναι, μόνος έχουμε και μια μονάδα μέτρησης. Κλαπ Ευκαρπίας λοιπόν. Ό,τι καλύτερο για το παιδί σας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54222 και ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Καλείτε στο 2310287 και 38 για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θες να πεις κάτι, Σταύρο? Σε βλέπω λίγο ανήσυχο. Ανήσυχος δεν ήμουν ποτέ στη ζωή. Οπότε να προχωρήσουμε, ναι, στην διαδικασία σε επικοινωνία με το κοινό μας. Ας
Πάμε μια γραμμή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν. Δεν. Καλημέρα. Πέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας από την Νιόρκη. Έλα ρε Ανδρέα. Hello. Ρε, πού το βρήκες το τραγούδι αυτή. Relax and do it. Καλά. Επειδή είσαι στην καρατίνα και αυτό το βάλαμε. Μόνο εγώ. Πού τα βρήκες αυτά ρε. Εγώ ήμουνα νέος όταν τάκω αυτό. Relax and do it. Το FBI τότε. Πού πήγαινε, σε ποια. Στην, πού τα βρήκες. Στη Β52, πώς λεγόταν ρε, εκείνη η ιστορική δίσκο. Β52. Όχι, αυτό ποτό είναι. Εγώ είμαι ξένο χρονών. Relax and do it, άκουσα στην Αμερική αυτά. Αμερικά. Όπως στην Αμερική. Πώς χρονών είστε. Εμείς λίγο πιο κάτω είμαστε. Εσύ απλά προλάβες το τραγούδι. Εσύ απλά προλάβες το Πασόκ καλύτερα. Πού δεν ξέρεις τραγούδι αυτά. Relax and do it. Ωραίος είσαι. Έτσι. Θέλω να σου πω. Τι ευκαρπία και καρικράτια. Θα συγκρίνεις ευκαρπία και βασίλακο. Το χωριό του Χρήστατου. Σόγαπλος. Σόγαπλος είναι. Σόγαπλος. Δεν είναι δικό του. Πιστεύω ότι είναι πολιτιστικός εκπρόσωπος πλέον. Ναι, είναι το γραφείο τύπου του βασίλακου. Εμπάσαντορ. Δεν πάω καθόλου ρε. Τι Αργιανός που είναι ρε. Δεν τον πάω καθόλου. Δεν είναι Αργιανός. Στο βασίλακο δεν είναι με τα κοτόπουλα. Με τα κοτόπουλα. Νεοχορούδα είναι εκεί. Νεοχορούδα. Πολύ καλά αυγά. Ο Νεοχορούδα. Κάτι ο μελέτες. Ο βασίλακος είναι. Που είχε τις κότες. Συζητησάρα. Έχουμε αλλάξει τα έτσι ανάπτυξη. Κουμπάρα. Κουμπάρα. Έγινε Αντρέα μου. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά στον Τραμπ. Φιλιά στον Τραμπ. Ήταν μια κορυφές. Καλημέρα. Τι να μας πεις τώρα δηλαδή μετά από αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Τα τραγούδια αυτά πρώτα κυκλοφόρησαν στα Γρεβενά και μετά πήγαν στην Αμερική. Στα East ή West? West. Σταύρο, να βοηθήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, θα πας σε ένα φαρμακείο, ναι. Ζήτα ένα predictor. Κατά πάσα πιθανότητα αρνητικό θα δείξει. Για να σου βγει και φτηνή με ένα ταβιράκι. Ταινία είναι. Η εγκυμοσύνη στο τέλος. Πρεντίκτορα, ας πούμε, με τον Σβατζενέγκερ. Αρνητικό θα το πας. Και μην είσαι σεξιστής. Εντάξει, μπορούν και οι γυναίκες να κάνουν και ένα PSI. Δεν έχει ένα τεστ προστάτη. Συγκλονίστηκα χθες με πρωτοσέλιδο. Χθες το είδα εγώ, προχθές κυκλοφόρησε. Στέλνουν στον Εύρο το στρατηγό Γκλετζέ. Αυτό είναι παλιό. Αυτό έχει ένα τρίμηνο που έτσι διαδόθηκε στα social media. Τότε με το μεταναστευτικό και τα λοιπά. Ρε φίλε, το στρατηγό Γκλετζέ. Δηλαδή, θα τους γλεντήσει. Θα τους γλεντήσει να πούμε τους Τούρκου. Άμα ήταν τόσο Γκλετζέ θα είναι πρόβλημα. Έλα, εδώ στο Δήμο Αθηναίων έχει εκλεγεί με τον Μπακογιάννη. Ξέρεις ποιος, δικηγόρος είναι, έχει εκλεγεί. Κλεφτοδήμος. Ωραία, ταιριάζει. Εντάξει. Υπάρχει, δεν είναι φανταστικό. Λοιπόν, η εκπομπή κάνει κοιλιά. Περιμένουμε μια ανταπόκριση να βγει ο Ταχαμάτα να μας πει τι γίνεται. Πρέπει να είναι φυλακή. Ανησυχούμε. Νέα μήνυ Ταχαμάτα, γύρνα ή έστω τηλεφώνα. Πες μας η τιμή χρυσού και σιδήρου, πόσο είναι αυτή τη στιγμή, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Τώρα που ανοίξαν και οι νομοί, τα νέα του Αγίου Όρους, πρέπει να βγει ο Πάφη, ο Φούρναρης να ενημερώσει. Θέλουμε ταξιδιωτικό ρεπορτάζ εν ολίγης. Βέβαια ρε. Ναι, ναι. Κοίτα, αν είναι φυλακή ο Ταχαμάτα, ας ζητήσουμε μια άδεια να επικοινωνεί με το καρτοτηλέφωνο. Εντάξει, δεν γίνεται να χάσουμε, να έχουμε αυτή την απώλεια. Ναι, και αν είναι φυλακή, αυτό που ζητάει δεν είναι ποια είναι η πρωτεύουσα του Περού όταν λέει ο άνθρωπος Λίμα. Άλλο πράγμα εννοεί. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε. Γεια χαρά. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Πήρα να πω επαφορμή του πρωταθλήματος στο γυναικείο. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω γιατί ρίγαμε το... γίνεται, ας πούμε, όπως γίνεται στις μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό που είναι... αντρικό γυναικείο, έτσι, ένας οργανισμός, αφού υπάρχει καλή μαγιά σε εμάς. Εσύ, αυτό θα πρέπει να γίνει
πώς το λένε, να μην ανήκει στην ΕΠΟ και να ανήκει στο επαγγελματικό τμήμα. Αλλά επειδή οι ομάδες εδώ καλά-καλά δεν έχουν λεφτά για τις ακαδημίες, μένει το τμήμα στον ΑΣ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Δεν θα και δεν είναι οι ίδιες οι ομάδες που έχουν ανδρικό και γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Αστέας Τριπολής δεν έχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωραία. Ναι. Άρα, πάντως, να πω, εγώ πιστεύω μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι οι συμφωνίες και τα διεκτησιακά, μπορούν να τα βρουν με μια φόρμουλα μέσα, γιατί υπάρχουν πολύ καλά επιχειρήματα για να το προωθήσει αυτό το πράγμα. Καταρχήν, επεκτείνεσαι κατά 100% στο κοινό της Ελλάδας, αλλά πιάνεις όλες τις γυναίκες. Ναι, ξεχνάς όμως ότι οι γυναίκες μισούν τις άλλες γυναίκες. Κατάλαβες. Ενώ οι άντρες στο ποδόσφαιρο δεν καίγονται. Δεν καίγονται για να δουν γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, ας μην καίγονται, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι όταν δες Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ έχουν στην μπουτίκ, άμα ανοίξω την μπουτίκ του Μπαρτσελόνα. Ναι. Το ξέρω, το ισόπα, ας πούμε. Πουλάνε τις φανέλες αντρικές γυναικείες μία μπράντα, ας πούμε. Μία φανέλα, κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συσχετισμοί ανάμεσα στις ομάδες που μπορούν να επιτελήσει πολλά πράγματα. Να υπολογίζεις ότι εδώ το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι αστιτεχνικό 100% και τα κορίτσια παίρνουν 200 ευρώ και 150 το μήνα, εντάξει. Εντάξει, Champions League παίζουμε, ρε γάμο, δηλαδή κάτι μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά σου λέω, άσε τις δικές μας. Οι δικές μας είναι. Μπορεί να είναι υψηλόμεσες, θα παίρνουν 4,5 εκατοστάρικα. Εντάξει, υπάρχουν κορίτσια στην επαρχία τώρα που. Δεν παίρνουν τίποτα βασικά. Δεν παίρνουν τίποτα. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι με το ζόρι επαγγελματικό. Παρότι η UEFA έχει δώσει και η FIFA έχουν δώσει κατεύθυνση για ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου και το πρημοδοτούν, εντάξει. Εδώ είμαστε. Εδώ βασικά, φίλοι, οι παράγοντες μισούν το ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε με τα βασικά. Να σου πω λίγο κάτι, Σταύρο. Δεν χρειάζεται να γίνει επαγγελματικό. Δηλαδή, θες να πάρεις μια φανέλα. Εγώ, ας πούμε, πήρα προχθές δύο φανέλες. Ναι. Μπορούσα να πάρω και μια με γυναικείο όνομα. Ή κάποιος που έχει κόρη, ας πούμε, να θέλει να πάρει μια με γυναικείο όνομα. Χωρίς να γίνει επαγγελματική ομάδα. Γράψε γυναικείο. Γράψε γυναικείο, σου δίνει την ευκαιρία. Μπορεί να θέλει να πάρει την γυναίκα του Κρέσπο. Δεν θα βάλει από πίσω γυναικείο όνομα. Μάτος είναι δυνατό. Και είναι και για την κοινωνία καλό. Δηλαδή, αντί να ασχολούμαστε μόνο με τις συζύγους, ας πούμε, των ποδοσφαιριστών, θα μπορεί να ασχολήσει και με τις αθλήτριες. Δηλαδή, υπάρχει. Νομίζω μια πολύ καλή βάση, μια πολύ καλή μαγιά. Αλλά για άλλη χώρα. Ναι, πολύ έδαφος, όχι απλά έδαφος. Εμείς είμαστε το μπουρδέλο, δηλαδή τώρα μην. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όταν στη Σταυρούπολη είχαμε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια και ο Πάουκ. Εμείς παίζαμε στο διπλό, δεν παίζαμε. Εμείς παίζαμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Παίζαμε διπλό με τον Ολυμπιάδα. Και εγώ έχω παίξει. Εννοείται, Ολυμπιάδα 96. Εκείνα τα χρόνια, να τα λέμε και αυτά. Πρωτοπόροι, φεμινιστές, Σταυροπολίτε. Έγινε. Φεμινιστές, ναι, ο φεμινισμός πάει μπροστά, παιδιά. Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γεια και χαρά σας. Καλώς το να. Είναι πολύ ωραίο να έχεις τον Πρωθυπουργό στην πόλη σου και να κάνει τη βόλτα του και να κάνει και κινήσεις που ουσιαστικά δεν έχουν καμία σχέση με τον ίδιο. Δηλαδή, να δωρίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης 50 λεωφορεία, το κράτος δεν μπορεί να το κάνει, εμείς πρέπει να πληρώσουμε, οι δημότες. Οι Αθηναίοι δημότες δεν θέλουν να πληρώσουν, αυτοί θα πληρώσουν, θα πάρουν από το κράτος, από το κράτος τα λεωφορεία. Και να είναι εδώ για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, τι δουλειά έχει αυτός με τα 50 λεωφορεία που δωρίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Για να ακούσουμε τι από το ΝΟΑΣΤ, γιατί θα πάει στο ΝΟΑΣΤ, που ουσιαστικά έπρεπε να έχουμε 500 λεωφορεία και έχουμε 350. Και θα έπρεπε να μην έχουμε 500 με τον κορονοϊό, θα έπρεπε να έχουμε 700 και 800. Να έρχεται κάθε ένα λεπτό λεωφορείο. Αλλά όλα αυτά λοιπόν δεν θα ακουστούν ποτέ. Και έχεις τον δημοσιογράφο της, τον κρατικό, να σου λέει θα έχουμε και παραπάνω λεωφορεία που τα κάνει δώρο ο Δήμος. Τι παραπάνω λεωφορεία, γιατί έχουμε όσα χρειαζόμαστε και θα έχουμε παραπάνω. Ναι, θα μπορούσε να ενταχθεί ο Δήμος μέσα σε αυτό το φορέα και να παίρνει και τα έσοδα. Κατ' επέκταση, ας πούμε, από τη στιγμή που έχει χορηγήσει. Όχι, όχι, δώρο τι θα κάνω. Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Άπλες. Θα μπορούσε, ας πούμε, ένας τέτοιος. Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει και τον Δήμαρχο Παύλου Μελά. Να μιλήσει για τη Σταυρούπολη. Το Σίμω δεν θα το κάνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
αν θα βρεθεί. Για το στρατόπεδο. Γιατί το Παύλου Μελά θα γίνει οικόπεδο, όπως είπες. Επειδή... Θα το σπάσουν σε κομματάκια. Ναι. Και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι, θα δώσανε. Ναι. Θα δώσουν μερικά έτσι στρεματάκια, ας πούμε, στο στρατό να το εκμεταλλευτεί, να χτίσει κατοικίες. Αυτό που είναι πάγιο αίτημα. Εδώ και χρόνια, γι' αυτό και δεν προχωράει αυτή η. Όχι απλά. Να γίνει κατοικίες και στρατιωτικούς. Ναι. Όπως ο Παπάγος. Ναι. Σοπά, ήθετε ένα τέτοιο ζήτημα. Πάντα. Ο στρατός ουσιαστικά δεν έχει αποσύρθει από τα στρατόπεδα. Ούτε του Καρατάσου, ούτε του Παύλου Μελά, ούτε το Ανατολικό, όπως το λένε, το Κόδρα. Βλέπεις, είναι ναι. 25 χρόνια, 30 ανεκμετάλλευτα. Γιατί δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να κάνουν παρεμβάσεις μέσα. Τους δήμους στους οποίους υποτίθεται έχει έλθει η κυριότητα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Σαββίδης που το ζήτησε θα έκανε ό,τι θέλανε με τα δικά του χρήματα και θα γινότανε και πάρα πολύ μεγάλη διαμόρφωση πρασίνου. Τώρα θα γίνει κομματάκια. Και ο καθένας θα κάνει τα κτίρια του, θα κάνει ό,τι είναι και να δούμε το αποτέλεσμα. Θα χτιστούν κάποια μολ, προφανώς θα παίξει τέτοιου είδους. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και το τελευταίο σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα πάει, λέει, πού? Στο μετρό μας. Αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω, θα το εγκαινιάσει και αυτός πάλι. Εντάξει, το κάνω ΣΥΡΙΖΑ. Στην πόδη που εγκαινιάσαμε, ταμπέλα σε στάση, εντάξει. Πολύ μπροστά. Δηλαδή, πόσο θα μας δουλεύουν ακόμα, ρε παιδιά. Είπανε χθες το 23 έτοιμο, το είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Καραμανλής. Το 23 λέει έτοιμο, τελειώσαμε, λέει, το έχουμε. Ναι, τον Απρίλιο του 23, είπε και μήνα, αλλά ξέρεις πρώτη κάτι. Μάλλον, την πρώτη, ναι. Ναι, ξέρεις, μπράβο. Αλλά ξέρετε κάτι πιο ενταστείο, ότι δεν τελειώνει σήμερα, λέει, δεν είναι αλήθεια. Δεν τελειώνει σήμερα γιατί λέει πρέπει να γίνει πάση θυσία και ο σταθμός στη Βενιζέλου. Ναι. Γιατί πάση θυσία πρέπει να είναι έτοιμος. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να γίνει μετά. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα και μετά να μπει και να ενταχθεί αυτός ο σταθμός. Αυτό έχουμε έρθει στο τέλος. Έτσι δεν θα... κάτω-κάτω, αν δεν είναι, ακυρώστε τον κιόλας. Στην Αριστοτέλους είναι κοντά, δίπλα είναι. Με τα πόδια αλλά πας πιο γρήγορα θα πηγαίνεις. Το πρόβλημα, ναι. Ότι μύρια δίνουν πάλι για την τέταρτη γραμμή μετρό στην Αθήνα. Αυτά όλα προβλέπονται εκεί. Εδώ πόσα δισεκατομμύρια μας δίνουνε. Φυσικά δεν μας δίνουν δισεκατομμύρια. Μας δίνουν κάποια εκατομμυριάκια και τα περιμένουμε μέσα στο 2023 για την πρώτη γραμμή. Γεια και χαρά. Τσάω τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλό στο να. Θα πω ότι ζήτησε σε άλλα μονοπάτια. Ω, ταξίδεψέ μας. Είμαι προβληματισμένος πολύ και πήρα στην κατεξοχήν προβληματική εκπομπή για να εκφράσω την προβληματισμό, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, η μαγεία του ραδιοφώνου έγκυται στο γεγονός ότι ακούς τη φωνή κάποιου και ταξιδεύεις. Λες, αυτός θα μπορούσε να είναι έτσι. Ναι. Για να μην το πάω στο γυναικείο φύλλο πρώτα. Ακούς για παράδειγμα στο Love Radio, που έχει μια πολύ μπάσα φωνή, έτσι, και λες πω παιδί θα είναι αυτό. Μεγαλύτερη φόλα που μπορείς να φας είναι αυτή. Και ξαφνικά τη βλέπεις και λες Παναγία μου και Χριστέ μου, καλύτερα να βγάζω τα μάτια μου. Ναι. Αυτό όσον αφορά το γυναικείο. Στο αντρικό έχεις όχι απογοήτευση, απλά λες εσύ που έκανα λάθος. Ξαφνικά λες για παράδειγμα. Εγώ καρκίνη Μαριανός, αλλά δεν έχει κανένα λόγο αυτό, κανένα σημασία. Για παράδειγμα, ο Σταύρος, η φωνή του θα μπορούσε να είναι μόνο σε αυτό το κεφάλι. Χωρίς να το κεφάλι παλιότερα. Το ίδιο ισχύει και με τον Χρύσανθο. Δηλαδή, τον ακούς και λες αυτό είναι το κεφάλι. Δεν μπορεί να... Και τα κιλά ακόμα τα παλιά, τώρα δυνάτησε, εντάξει. Στο Ζαγόρα το ίδιο. Απλά στους άντρες αυτή είναι ο κανόνας, η εξαίρεση μάλλον επιβεβαιώνει τον κανόνα. Γιατί κατά 90% και εδώ ακούς κάτι και σκέφτεσαι κάτι, βλέπεις κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Και εξηγούμε που θα καταλήξω. Για παράδειγμα, τον Πιάκο. Ναι. Το φανταζόμουν πολύ διαφορετικά. Για κάποιο λόγο νόμιζα ήταν και ψηλός. Όσο τον είδα και πιστεύω ότι ο Σπαπού έμεινε λίγο ψηλότερο από αυτό. Το Ραγκάτσι για παράδειγμα, η φωνή του μου έκανε σε ένα μπεδαρά, δηλαδή για κάποιο λόγο πολύ... όχι τη σάλτσα με το τριψήφιο, αλλά τον είχα και πολύ μπεδαρά. Λοιπόν κάτι αντίστοιχο έπαθα με σένα, Αρσή Μπαρμπανή, δηλαδή σε είδα στους μπεδαράδες. Με είδες για μπεδαρά. Όχι, δεν εντάξει, φωνή σου, το είχα για πιο κάπως...
Όχι σε Brad Pitt, αλλά ένα George Clooney το είχα στο μυαλό μου κάπως έτσι. Και έπεσες και μέσα. Και τώρα ξαφνικά εντάξει, είδα λίγο κάτι, ας πούμε, λίγο πιο κάτι σε Jim Carrey, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ψηλός είναι ο Jim Carrey. Και ναι, δεν αναφέρομαι στο ύψος, αλλά και πάλι δεν σηκώθηκε μια και δεν σε είδα. Αλλά αυτό ήθελα απλά να εκφράσω τον προβληματισμό μου, αυτό όχι κάτι άλλο. Όπως αν είδες σε συνέντευξη στους Μπεταράδες, έχω αναλύσει αυτό το ζήτημα περί μαγείας ραδιοφώνου και τι φαντάζεσαι ως φωνές και έλεγα. Απλά αυτό έβρισκε εφαρμογή κυρίως στο γυναικείο φίλο. Δηλαδή να άκουγες την άλλη, όπως είπε και ο Σταύρος, δες πω παιδί μου, τι είσαι εσύ. Ξαφνικά έβλεπες μπροστά σου δύο, ξέρω εγώ πώς ήταν αγκαλιά. Ότι με τα social media τώρα που όλοι έχουν εκτεθεί, κάνεις αποδικοποίηση ας πούμε, αυτού που ακούς, γιατί τον βλέπεις σε φωτογραφία. Ναι, παλιά ήταν αλλιώς. Πλέον αυτούς που πραγματικά φανταζόμαστε και μαγευόμαστε είναι οι ακροατές που δεν τους ξέρουμε. Ακριβώς, και λέμε πώς δηλαδή, να είναι τώρα ο Ταχαμάτα Φερρυππίν. Πώς να είναι ο Ταχαμάτα. Εμείς τον ξέρουμε, οι ακροατές. Πώς να είναι ο Ταχαμάτα. Όχι πώς είναι αυτός που βγαίνει στο Ζαγόρα που μιλάει από τη Γερμανία και λέει 10 λέξεις, 11 είναι πάω και λέει πάω. Αυτός είναι ο Ταχαμάτα. Όχι. Ταχαμάτα είναι υποδήμαρχος του Ιδροποτάμου. Ναι. Εξοδικητικός. Παράγοντας του Ιδροποτάμου. Να κλείσω λίγο και να μην κρατάω τη γραμμή. Προς Θεού δεν είναι μορφή απέναντι στο πρόσωπό σου. Μια χαρά είναι. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά δηλαδή. Σε ευχαριστώ που με φανταζόσουν έτσι με τίμησες ιδιαίτερα. Είπαμε κάτσε George Clooney, αλλά λίγο πιο κάτω. Εντάξει, λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά. Φιλιά. Ίσως αν κάνω τη φωνή μου κάπως έτσι να φανταστεί το κοινό μια διαφορετική κορμοστασιά. Λοιπόν, έχουμε αποδικοποίηση των ανθρώπων που θα παρευρεθούν μέσα σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου της Super League Σταύρο. Πώς τα μετρούσαμε έτσι μπακαλίστικα. Θα στα δώσω τώρα επακριβώς και κάνε. 44 ποδοσφαιριστές. Τι? 26 αξιωματούχοι πάγκου. Έτσι τους αναφέρει. Ένθε και ένθεν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. 4 διαιτητές αγώνα. 2 διαιτητές VAR όταν το VAR λειτουργεί στην εγκατάσταση. 1 παρατηρητής διαιτησίας. 9 διαπιστευμένοι γηπεδούχοι. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. 4 διαπιστευμένοι φιλοξενούμενοι. 2 παρατηρητές αγώνα. 1 συντονιστής εγκατάστασης. Κυπουρός, ας πούμε, ποιος είναι. Όχι, αυτό είναι τα ηχητικά. Α, ένας γιατρός αγώνα, δηλαδή αν χτυπήσουν δύο, δεν... Έχουν και ομάδες. Ναι. Δύο τραυματιοφορείς, και εκεί αυτή η θέση θα αντιμετωπίσει, δεν θα δουλέψει πολύ. Ένας οδηγός αυτοκινητικού. Δύο άτομα προσωπικού ασθενοφόρου, τρεις εκπρόσωποι ΕΣΚΑΝ, αυτό είναι με τον ντόπινγκ. Ναι. Χρειάστο νομίζω, δεν είναι. Δεν δουλεύει βασικά το ΕΣΚΑΝ, δηλαδή εδώ θα δουλέψουμε λίγο αυτές τις θέσεις. Το ΕΣΚΑΝ εδώ, δύο στελέχη Super League, ναι, 6 ball boys, είδες. 12 τεχνικοί και μέλη βοηθητικού προσωπικού, 60 άτομα προσωπικού τηλεοπτικού παρόχου. Οι περισσότεροι θα είναι, εκεί αυτό τώρα βρωμάει... Βρωμάει μπόντα εδώ. Δεν έχω προσβάσει σε κάρτες. Ναι, σε βλέπω να πηγαίνει άλλος. Πώς είχαν φορούσαν στον τελικό τη μάσκα του Ιβάν. Μάσκα κόλκα να φοράνε. Αυτό βρωμάει. 60 άτομα παραγωγή. Ναι, ναι. Πολλά δεν είναι. Όχι. Δεν ξέρω. Βάλε το link. Εντάξει, ρε παιδί. Βάλε το link 6-7. Πόσο, βάλε κάμερες άλλοι 6-7. Πάνω, ας πούμε, άλλοι 6-7. Οι κάμερες είναι 12 ή 16 κάμερο, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν θα μόνο σου θα είναι κάμερες. Δεν μπορεί να το κάνουμε ένα κουμπί να πούμε. Δύο αναλυτές ομάδων. Τι σημαίνει αυτό το αναλυτές ομάδων. Σκάουτ. Ναι, τρεις τεχνικοί VAR, 15 φωτογράφοι. Ω, φωτογράφοι. Θα πηγαίνει ο άλλος να πούμε. Φωτογράφοι. 30 δημοσιογράφοι και 6 εκπρόσωποι στατιστικής υπηρεσίας. Αστυνομία. Πυροσβεστική, πρώτες βοήθειες, security, κατόπιν σχεδίου. Άρα αυτή, καλά στο είπα, θα είναι εκτός ας πούμε από την... από ναι. Το πρωτοκόλλο τώρα. Γι' αυτό σου λέω τώρα διμπειρίες έχει. Θα φταχτούν διμπειρίες επί τόπου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον να. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Κοίτα, αν ποιος είσαι το ξέρεις καλύτερα από όλους. Κοιτάξου τον καθρέφτη έτσι, έτσι. Και πες εγώ είμαι. Κοιτάζομαι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκα, κάτι μου κοίταξε λίγο άλλη μια φορά. Μήπως δεν είμαι εγώ. Γιατί δεν είμαι ένα κομμάτι, εγώ είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι εγώ. Αυτό νομίζω κοίτα, πρέπει να κάτι τέτοιο είχε. Κάτι δεν είχε βγάλει ο Χάρη. Ποιος είμαι τελικά. Ναι, ναι, ναι. Που έλεγε με το. Με το τίποτα λες εσύ. Δεν είμαι τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Παοξάκι μου, που είσαι, είσαι τα γορινά καλά.
Αυτό σου τα έδωσε μια πέση. Άντε, δεν είπετε να πάμε, ναι. Ναι, ρε φίλε, χαθήκαμε. Για σώτα αυτό το λέω και σας. Ναι, ρε φίλε, χάσαμε το γήπεδο, μπορούμε να δούμε 2-3 φίλους παραπάνω, έτσι, που τις βλέπαμε εκεί. Ναι. Λοιπόν, Σταυρό, έχω τύχει να σε έχω πάρει με το ταξίδι 3 φορές δρομολόγιο, ρε παιδί μου. Και όταν μετά σε άκουσα εκπομπή, σε φαντάστηκα ακριβώς όπως είχα δει, ρε φίλε. Δεν με λες. Πλέρωσε ή την κέρασε στην κούρσα. Πλέρωσε. Πλέρωσε ρε. Τι λες ρε. Κόλγας πλερό ρε φίλε. Έχει πουρπουρά. 10 λεπτά ήταν λάθος. Ποτέ δεν θα αφήσει 10 λεπτά. Ποτέ. Το ξέρω ρε. Πάγα καλό. Θα ζήτσες πίσω. Θα ζήτσες αρέστα. Θα λοιπόν, πάντως σε τα μόντα φίλε, έχω πάει με ένα φλαράκι πριν χρόνια που κάναμε και κάτι, θυμάστε, κάτι διημέρα, κάτι τριήμερα, τρέχαμε χαλκιδικές και τέτοια ρε παιδί μου που γινόταν πανικός, καλές εποχές και έχουμε νοικιάσει ένα δωματιάκι και να δούμε τι θα γίνει το βράδυ, ξέρω εγώ. Βέβαια. Και μην γυρνάμε στο σπίτι ρε παιδί μου, ήδη τότε η Βαγία μην αμερέστη. Γυρνάμε, πεις, ακούμε κάτι αγβά, κάτι άτυχα τα λιώς, όλο τι φωνή είναι αυτή ρε παιδί μου, τι γυναικάκι είναι αυτό. Τρελά γούστα ο τύπος. Και καθόμαστε, περιμένουμε άλλη μέρα το πρωί να τη δούμε αυγή του μπαλκόνι και είναι φίλε. Τα να ναι, πάνε. Αλλά, ηχητικά, ηχητικά φίλε. Με τίποτα στο βάζω. Τίποτα. Στα να πάνε. Ναι, αλλά, ο φίλος όμως, το βράδυ το πέρασε. Εσείς τον ακούγατε. Εσείς που είχατε πέρασει. Εσείς που είχατε όχι, ρε παιδί μου, ότι κάποιος ας πούμε σκόραρε το βράδυ και κάποιοι άλλοι. Κάποιος σκόραρε. Τι ήταν σκόραρε, κάμα τοπικό. Αυτό δεν ήταν σκόρε, φίλε. Αυτό ήταν σαν να έπεσε με το παιδί του. Τον είχε βάλει σε ένα βαρέσει πέναλτι και ήταν 2 χρονών. Σαν να βάλει πέναλτι στον Νικοπολίδη, Άστα να πάνε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Αθηνών θα πει τίποτα για τις χορηγίες. Ποιες? Για τα πλημελήματα, για τις ψιλοαπαγωγές. Αυτά όσοι μπορείς. Πειραιός, πειραιός είναι. Ο Μητροπολίτης είναι πειραιός. Ο Μητροπολίτης θα έλεγε αναλήφθηκε. Λοιπόν, το πήρε για να το κάνει για μια χορηγία, να το δείξει. Έχει τα τέτοια που έχει τα, αυτά που θα προσφέρει. Τα υλικά, αγαθά και ξέρω εγώ και τέτοια μάλλον, ναι. Και θα τον πήρε μαζί του στην αποθήκη, έλα να σε δείξω αγόρι μου τι θα κάνω βορρά. Έγινε σε φιλούπε. Τσάω, τσάω, τσάω. Ωραίο γέλιο ο φίλος. Μου άρεσε. Λοιπόν, FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express με το τέλος της εκπομπής. Εμείς θα οδηγηθούμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό. Μαζί μας η Αναδομό. Κορυφαία κατασκευαστική ανακαινήση υψηλών διαγραφών με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Με αξιόπιστους συνεργάτες, με προνομιακά πακέτα η Αναδομό είναι και σήμερα μαζί μας στο 2311-241-508 και αναδομό-ανακαίνιση.gr. Κορυφαίο, σταθερό, γρήγορο ίντερνετ στην BEASY. BEASY.solutions και 2312-31-34-34 ή καλύτερη επιλογή για γρήγορο και σταθερό ίντερνετ. Ο άλλος φαντάζεται τον Ταχαμπάτα ξανθό. Δεν έχει ξανθό ούτε στα δόντια. Εκεί κάποια κιτρινή λαμαμίνα από το τσιγάρο. Ούτε εκεί δεν παίζει. Πού είναι τα Ταχαμπάτα, εγώ αρχίζω και ανησυχώ. Ναι, ρωτάμε και ανησυχούμε. Να πάρουμε, να βάλουμε αμπελαλέ κάτι. Στην τηλεόραση. Yes. Ας επικοινωνήσει. Όχι, Sweet Dreams, ξυπνάμε κανονικότατα. Μεσημεριάσαμε. Ψυχιατρίο για κάνα 20 λεπτάκια ακόμη στους εθέρες της πόλεως, αλλά και όλου του σύμπαντος. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Άπαντες οι συμμετέχοντες κερδίζουν μια δωροπιταγή της τάξεως των 50 ευρώ. Σεισμό στη Νέα Ζηλανδία, μιας και αναφερθήκαμε, όχι εμείς, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μας, έστω και λίγο εσφαλμένα, λίγο, αν και υπάρχει Νότια Νέα Ζηλανδία, δεν θα υπάρχει ρε παιδί μου, και Βόρεια. Ναι, έτσι. Οπότε μάλλον δεν έκανε λάθος. Σήμερα το πρωί 5,2, είχε και έναν προηγούμενο στα 5,8. Και καλημερίζουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Οι Μαόροι έχουν βγει στους δρόμους και δεν θέλουν το διαχωρισμό της Βόρειας και της Νότιας Ζηλανδίας. Μη παραχαράσετε την Ζηλανδία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το τραγούδι με το εγώ είναι καταπληκτικό από τον Τζιμάκο. Δεν είμαι εγώ, είναι ο κρυμμένος μου αυτός ο Μίστερ Χάιντ. Ναι, υπάρχει και ο Λεπά που έχει πει το «εγώ δεν είμαι εγώ». Επίσης. Ναι, αλλά ο Τζιμάκος τελειώνει με το «εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε». Με τη χαρακτηριστική φράση του κάθε Έλληνα. Ναι. Και αυτό που μου έχει λείψει τώρα στην καραντίνα είναι η κλήρωση του λαχείου, Μπάμπη. Το λαχείο, το λαϊκό. Έχει μια εγγυημένη κλήρωση, ρε παιδί μου. Τα 100 χιλιάρικα όπως και να γίνει θα τα δώσει. Ναι. Και έχουμε ξεχάσει την τηλεόραση στον τηλεοπτικό σταθμό που έδειχνε την κλήρωση και είμαστε όλη η οικογένεια εκεί. Και ξεκινάει αυτή η κλήρωση. Αν βγει ο πρώτος, jackpot συνεχίζει. Αλλά ο άλλος πρέπει να βγει. Mm-hmm. Και έχει κάνει γύρω στις 50 φορές την κλήρωση. Έχει πάει 3 τέταρτα και κάθε φορά χαμογελάει. Δεν έχει πουληθεί από το πρωτόκολλο. Άρα μπορούμε να αγοράσουμε λαχείο, έχουμε μεγάλες πιθανότητες. Και γινόταν ξανά κλήρωση, ναι. Μιλάμε όλη η οικογένεια σαν να έχουμε στρίψει λογαριασμό της ΔΕΗ του νερού κανονικά να χτυπιόμαστε. 50 λεπτά, το μόνο που δεν πέρασε από κάτω ήταν μπανεράκι που να λέει η ταινία να βάλετε λόγω της παράστασης της κλήρωσης. Έτσι. Να φέρτε μας τις κλήρωσεις στη ζωή μας. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Το λαχείο δεν το έχω καταλάβει ποτέ στη ζωή μου. Το αμορτί και αυτά και δεν πετυχαίνω ούτε νούμερο. Δεν ξέρω πώς παίζεται. Πώς παίζεται. Αυτά κάτι αμορτί, κάτι. Αμορτί το τελευταίο. Ναι. Έχει κάτι μυστήρια. Όχι η σειρά, όχι το ένα. Το ξαναγοράζεις. Ναι. Μπορείς ας πούμε, να έχεις τον ίδιο αριθμό και να τον παίζεις συνέχεια. Κάτι τέτοια μυστήρια, ας πούμε. Ναι, υπάρχουν πρακτορία που ζητάς τον αριθμό σου. Για μεγάλα μυαλά. Έχω φίλο που έχει ένα θείο, ο οποίος αγόραζε, έπαιζε λαχεία, πάει, είναι στο καφενείο, σκάει η προποτζού και του λέει συγχαρητήρια αυτά, τον Ατάλο κέρδισε στον πρώτο αριθμό, ιστορίες. Λέει τι πρώτο αριθμό, λέει εγώ το έσκισα το λαχείο, είχε πάει στο προποτζίδικο και είδε την προηγούμενη κλήρωση, δεν κατάλαβε και σκίζει 1.000.000 ευρώ. Και δεν μπόρεσε να πάρει ποτέ τα λεφτά. Μετά από ένα χρόνο ξανακερδίζει τον πρώτο αριθμό του λαχείου ο ίδιος άνθρωπος 1.000.000 ευρώ ή κάποια λιγότερα τέλος πάντων χρήματα. Άμα θέλει τύχη να σε τα δώσει, θα σε τα δώσει. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Ελένη που μας λέει άσε μας ρε για... γενικά άσε μας ρίξεις και τέτοιο για την... Τι συζητούσατε πριν για τις γυναικείες ομάδες και τις ποδοσφαιρικές να είναι υπό μια αιγίδα, κάπως έτσι. Να μας λένε, λέει, μετά για πολυδιοκτησία σε γυναικείο και αντρικό τμήμα και να έχουμε κι άλλα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM κενό ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από το Opticon Express με τη λήξη του σημερινού ψυχιατρίου. Εξαιρετική δήλωση του βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ χθεσινή που αποκάλυψε τα πάντα. Τι είπε αυτό σήμερα. Γιατί δεν τους δένουνε σε μια φυλακή να πω, να μην μιλάνε. Εγώ για να γράψω ένα status στο Facebook, το σκέφτομαι ρε παιδί μου. Το διορθώνω, το κάνω, το ράνω, ας πούμε, να γράψω μια άποψη. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν σκέφτονται ποτέ μάλλον. Σου λέει θα τα περάσουμε έτσι όλα άφιλτρα. Ίσως λέει αποκτήσαμε ο κύριος Παπαχριστόπουλος ανοσία στον κορονοϊό από τους Κινέζους, λέει, στην Ελλάδα, γι' αυτό και είχαμε λίγα κρούσματα. Δηλαδή, τι κάνουν, πάνε, γλύφαμε τους Κινέζους, ας πούμε, και παίρναμε έτσι μαγικές ιδιότητες. Ή οι Κινέζοι, γιατί να είχαν ανοσία που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα και δεν είχαν καμία επικοινωνία με την Κίνα. Εξαιρετικά πράγματα, δεν μένουμε ποτέ χωρίς δηλωσάρες από τους εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο. Στην Κίνα το στέλεχος του ιού πιθανόν να ήταν, λέει, πιο ασθενικό και πολλοί από εμάς αποκτήσαμε ανοσία από τους Κινέζους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό και είχαμε πολύ λίγα κρούσματα στην Κίνα, είχαν λίγα κρούσματα, πέθανα 3.500, άντε ανέκρυψαν και κάποιος να πέθανα, λέει, άλλοι 3.500, έκανε και μαθηματικά, 3.500 πέθανα, 3.500 κρύψανε,
Στο 1,5 δις λέει κατοίκων ήταν πολύ μικρό το κομμάτι, ενώ αντίθετα όσοι από τη Βόρεια Ελλάδα λέει πήγαν Λοβαρδία, είδατε τι έγινε. Μέσα. Μας είπε ο βουλευτής Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Έχω έναν φίλο στο ΣΥΡΙΖΑ, του λέω πως πάτε, μου λένε εντάξει. Αν σταματήσουν να μιλάνε μερικοί, λέω εντάξει, κατάλαβα. Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία προς το... σε ένα διάστημα, όχι προς το τέλος ας πούμε που είχε όλο το πλεονέκτημα πάνω της, είχε απλά σταματήσει να μιλάει. Ναι, μιλούσαν οι άλλοι. Ναι, είχε απλά σταματήσει. Αποσύρθηκαν όλοι, μέχρι και ο Άδωνης δεν έκανε δηλώσεις, ας πούμε, έτσι, αυτό να βγαίνει κάθε... Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Άδωνης είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην μιλάει. Ναι, Άδωνης ή Κούγιας λες περισσότερο. Εντάξει τώρα, κοίτα, ο Άδωνης είναι... στην κλίμακα αυτή πιο συμπαθής. Ναι. Από Κουγιά. Ναι. Δηλαδή έχει και κάτι αναλαμπές χιούμορ. Καταλάβες, έχει λίγο πνεύμα. Κρυμμένο. Ναι. Αλλά έχει. Ο άλλος είναι άστοντα. Μάλιστα. Δεν παλεύεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω εγώ θα έβαζα Άδωνη. Δηλαδή στην κλίμακα, ποιος είναι πιο εκνευριστικός, ο απορροφητήρας ή ο Κούγιας ή ο Άδωνης? Κοίτα, σε αυτήν την τριάδα. Ο Άδωνης είναι κλίμακα Ελευθερία Αλβανιτάκη. Δηλαδή δεν την παλεύω εγώ να την ακούω να τραγουδάει. Δηλαδή η σένα μου τρυπάει τον εγκέφαλο. Ναι. Εντάξει. Εκεί ανήκει. Ξέχωρα τι λέει, που υπάρχουν στιγμές που δεν λέει ασυναρτησίες σπάνια. Ναι. Υπάρχουν όμως. Ωραία, αλλά είναι η χρειά της φωνής που μου τη δίνει στα νεύρα. Καλά, ναι. Ναι. Μήπως με τον Κούγια, επειδή τάχθηκε στο πλευρό του Ολυμπιακού τώρα τελευταία και υπάρχει ένας εκνευρισμός γι' αυτό, ας πούμε. Όχι, τοποθετήσει. Μια υπόθεση Κορκονέα εμένα μου γύρισε. Μάλιστα. Τώρα το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Ναι, ναι. Εκεί, εκεί ήταν το 2008, ναι. Εντάξει, είναι κάποιες ιστορίες. Δεν... ένα ποιόν ανθρώπων, ας πούμε, που έχουν έτσι επιδείξει μια. Του Ευαγγελάτου έγινε χ του Ματέη την υπόθεση. Εντάξει. Χ. Παλές ιστορίες, δεν τα θυμάται κανένας αυτά τώρα, ναι, πλέον. Ναι, ναι, εγώ τα θυμάμαι. Ναι, όχι. Θυμάμαι εγώ. 2-31-0-287-3-8 για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως εδώ στο ψυχιατρίο μας. Με τον έγκριτο δημοσιογράφο που παλεύουμε να του αποσπάσουμε μια συγκλονιστική έτσι ασπέτα. Δεν τα δίνω στο πιάτο, ρε. Δεν τα δίνω στο πιάτο. Εντάξει τώρα, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ένα θέμα όταν δεν υπάρχει. Τι να κάνω. Τίποτα, κλείνω την εκπομπή δηλαδή. Τι είπες τώρα, ρε. Δεν μπορώ να δημιουργήσω. Υπάρχει ένα ρητό στη δημοσιογραφία, το no news make news. Δεν μου άρεσε ποτέ. Στην εφημερίδα βέβαια, που μπορείς να ασύσεις προσωποκεντρικά θέματα, okay, δημιουργείς θέμα. Εντάξει, μια ιστορία, μια έτσι. Τώρα στο ραδιόφωνο είναι αλλιώς. Θέλεις επικαιρότητα, τη χρειάζεσαι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορείς να no news make news. Ναι. Εντάξει. Σε μια αμιγώς όμως ειδησιογραφική εκπομπή, όχι σε μια ψυχαγωγική. Ναι, αλλά και γενικά εσύ μπορείς να πιάσεις και σε μια ψυχαγωγική μπορείς να μιλήσεις για... επικαιρότητα σου δίνει πάντα αφορμή, ναι, ούτως ώστε να αναπτύξεις... ναι. Απλά εγώ δεν είμαι της άποψης να πιέζω τον εαυτό μου για να δημιουργώ θέματα... από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτά. Και οι καημένοι σε αθλητικές εφημερίδες αυτό το διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι οι μεγαλύτεροι ήρωες πώς βγαίνανε της σύγχρονης Ελλάδας είναι αυτοί που κάνουν ρεπορτάζ ομάδων τρισέλιδα και τρισέλιδα καθημερινά στην εποχή της καραντίνας. Τι να γράψεις. Ναι, πώς βγήκαν αυτές οι εφημερίδες. Όχι ήρωες. Κανονικά θα πρέπει να βγει ένα. Πώς λέγεται αυτά, ρε, που μπήκαμε και πήραμε την αναστολή. ΚΑΔ. Ένα ΚΑΔ. Για τους ρεπόρτερ ομάδων. Ναι. Ειδικώς. Παιδιά, πάρτε και 2.000 γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ότι δουλέψατε απλά. Επίσης, αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ, ποια είναι αυτή η ανάγκη του να γράφονται τρισέλιδα και τετρασέλιδα καθημερινά ως ρεπορτάζ μιας ομάδας. Τι μπορεί, άντε να έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, να το αναπτύξεις. Είναι ανάλογα να σου πω κάτι. Το ποια είναι αυτή η ανάγκη. Το τρισέλιδο. Επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ ότι θα μπορεί να στηθούν κασέ τα οποία σε είδαν 800 λέξεις. Έτσι. Που είναι τίποτα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, δηλαδή το τρισέλιδο και τετρασέλιδο και πεντασέλιδο που φτάσαμε να γράφουμε σε κάποια φάση, ειδικά στην Εξέδρα, εγώ υπήρχαν πολλές μέρες που έγραφα πάω 5 σελίδες. Ναι. Ωραία. Είναι περισσότερο η ανάγκη να πουλήσεις τον όγκο. Ότι έχουμε 5 σελίδες πάω. Ωραία.
Εγώ θυμάμαι μανούρες απίστευτες. Ναι, το θυμάμαι, αλλά αυτό το ποσοτικό. Μανούρες απίστευτες. Εγώ νευρίαζα όταν μου δίνανε λιγότερες σελίδες. Μια φορά είχαμε πάει μια αποστολή με την Εξέδρα στην Ίντερ. Για κάποιον λόγο, δεν θυμάμαι. Και είχε ξαφνικά στο πλάνο της εφημερίδας 6 σελίδες Ίντερ και 3 ΠΑΟΚ. Το τι λέτε, πού βγαίνουμε να μιλάμε. Και τα έχω κάνει όλα. Σπορλοβαρδία. Όλα έτσι. Ναι. Έτσι. Τώρα βέβαια, τότε υπήρχε δισογραφία. Ήταν το ΠΑΟΚ του Σάντος. Είχα να παίξω. Αν ήμουν τώρα σε καραντίνα. Ωραία, που και ο ΠΑΟΚ του Σάντος να ήταν, τι θέματα να σου δώσει. Ναι. Εντάξει. Μα αυτό λέω ρεπορταζιακά. Τρεις σελίδες, τέσσερις. Δεν βγαίνει. Δηλαδή πέρα από το. Με την προπόνηση δεν ασχολείται κανείς, ας πούμε, πλέον δεν είναι. Εντάξει, θα γράψει ένα κομματάκι. Εδώ είναι το λάθος το δημοσιογραφικό. Ναι. Στην προπόνηση σε πληροφορώ, φίλε, ειδικά για εφημερίδα, μπορούν να βγαίνουν πολλά θέματα. Διαβάζεις ποτέ εσύ τι δούλεψε ο προπονητής? Όχι, βέβαια. Αυτό είναι λάθος. Να μου παίρνει εμένα. Το θέλουν οι ομάδες. Δεν με απασχολεί εμένα. Ναι. Ωραία. Εμείς το repress γιατί το κάναμε. Ναι. Το repress το κάναμε γιατί διαπιστώσαμε ότι δεν μπαίνει πλέον η δημοσιογραφία στο κομμάτι του τι δουλεύει ένας προπονητής στην προπόνηση. Δηλαδή, ρε φίλε, σήμερα δούλεψες εντάσεις, τακτικά τι έκανες. Με ασκήσεις τακτικής. Ναι, δηλαδή, ναι, με ασκήσεις τακτικής. Παίρνουν όλοι copy-paste τι βγάζει το site της ΠΑΕ και το κοτσάρουν σε όλες τις ΠΑΕ. Δεν είναι αυτό δημοσιογραφία, παιδιά. Copy-paste, άμα είναι, μπορεί να κάνει και κάποιος χωρίς χέρια. Ωραία, με το πόδι. Ναι, να εκπαιδεύσει το πόδι του και να το κάνει. Γίνεται. Ωραία. Άρα λοιπόν δεν είναι δημοσιογραφία αυτό. Αν είναι να γεμίσουμε μια εφημερίδα κάνοντας copy-paste, δεν είναι λειτουργικό. Αλλά ταυτόχρονα σου λέω εγώ εξετάζω για το κομμάτι της ανάγκης. Ποτίθεται ρε παιδί μου ένα μέσο, είτε εφημερίδα είτε ένα ραδιόφωνο, απευθύνεται σε μια ανάγκη του κόσμου του να έχει μια συνεχή επαφή και ενημέρωση με τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα στην ομάδα του. Ανεξαρτήτως όμως παραγωγής ή ειδήσεων ή όγκου. Πες κάτι για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, να σου το πω ας πούμε πολύ τέτοιο, ναι, πολύ εγώ λαϊκά. Να κάτσω και σκεφτώ. Ναι. Πάω σου 15 θέματα. Ναι, αυτό. Ο κόσμος περιμένει. Κόλκα, πες κάτι ρε, για τον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, λέω, ακούσε τον ΠΑΟΚ τη λέξη. Μπορώ να σου πω 15 θέματα. Ναι. Ωραία. Επειδή εγώ έχω φύγει από την οτροπία του ρεπόρτερ, γιατί οι γενιές εξελίσσονται. Εντάξει. Έφυγα εγώ, δεν είναι η σειρά μου να είμαι ρεπόρτερ, εγώ, ρε φίλε. Ωραία, είναι τα παιδιά. Ωραία, αφήνεις χώρο στα παιδιά να βρουν αυτά τα 15 θέματα. Συνήθως βέβαια δεν τα βρίσκουν ποτέ και κάθεσαι εσύ και μαλώνεις. Ωραία, που δεν τα βρήκανε, αλλά είναι η εξέλιξη της δουλειάς. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάτσω να λέω. Πρέπει να με ρωτήσεις. Ρε, εσύ Σταύρο μου είπανε αυτό, τι ξέρεις. Καταλαβες. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω να λέω μπούρου, 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 μπούρου. Είναι αυτό, είναι του Βέρμπλουμ, είναι του Μαουρίτσιο, είναι το Έσυ. Ναι, σου λέω εξέταση, ας πούμε, την ο κόσμος γιατί να θέλει να ακούει χιλιομασημένο, αλλά να το ακούσω. Ένα θέμα Τσάρτα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Στα τέλη της καριέρας του. Πεχτάρα ο Τσάρτας, ό,τι και να λέμε. Είχε έρθει κιόλας, είχε συζητήσει. Είχε συζητήσει. Ναι, αυτό κάτι θυμάμαι. Και κάθομαι και λέω στο ραδιόφωνο ότι παιδιά δεν θα γίνει η μεταγραφή Τσάρτα. Μην ελπίζετε, δεν τα έχουν βρει δύο πλευρές. Γεια σας. Ωραία. Και βγαίνει ο πρώτος στην κροατή στη γραμμή και τι μου λέει. Ρε Σταύρο, άσε με να ονειρευτώ. Πες μου ψέματα. Ναι, πάρα πολύ σοβαρά, φίλε. Ωραίο όμως. Ρομαντικό. Ναι, πάρα ρομαντικό. Πολύ σοβαρά. Κι όμως ο κόσμος έχει πολλές φορές ανάγκη την. Το χάιδωμα των αυτιών. Όχι, όχι το χάιδωμα των αυτιών. Την αυτό. Δημιουργία μιας κατάστασης, μιας εικόνας, μιας ενός μύθου. Ενός μύθου. Αρκεί να του δώσει στροφή να σκεφτεί, να συζητήσει, να κάνει το οτιδήποτε. Πάνω σε αυτό. Ξέχω είναι ψέματα η αλήθεια. Ωραία. Γι' αυτό θα δεις ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που επιλέγουν την υπερβολή. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι άκρως ρεαλιστές. Εγώ ανήκω στη δεύτερη. Δεν μπορώ, θέλω ρεαλισμό. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν θα ασχοληθώ άμα δεν υπάρχει. Αλλά τώρα πολλά θέματα μπορώ να σου πω. Που ακούστηκαν και δεν υπήρχε μια πιθανότητα να γίνουν. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το λέω γιατί καθημερινά, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, ο Άρης, κάτι για τον Άρη, πείτε κάτι. Έτσι να ακούσω, ρε παιδί μου, να είμαι. Ναι, και ο Άρης έχει θέματα. Όχι, γενικά, ο Άρης και Πάκος, ας πούμε, στο λέω, ας πούμε, σαν παράδειγμα, ότι υπάρχει μια ανάγκη απλά να ακούει το όνομα, έτσι να ξέρετε. Γιατί. Μια υπενθύμηση. Το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός είναι ένα χόμπι, κυρίως αντρικό, γενικά στον κόσμο είναι και γυναικείο. Ωραία, είναι πάθος. Ανήκει. Στην
πεντάδα. Εξάρτηση δηλαδή. Ναι, ανοίξει πεντάδα είναι ποδόσφαιρο, ναρκωτικά, τζόγος, αυτοκίνητο, ιερόδουλες. Ωραία. Αν έχεις το ποδόσφαιρο, είναι το λιγότερο προβληματικό. Αν έχεις όλα τα άλλα, βέβαια, είσαι πρόβλημα για την κοινωνία. Αλλά ανήκει σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάθος. Είναι κουσούρι. Είναι. Περιέγραψε τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή. Όχι, ενός οπαδού. Ενός οπαδού που ταξιδεύει. Περιέγραψα. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση. Μερικά βάουτσερ. Βάλτε τα βάουτσερ, κυρίες και κύριοι. Μαθήματα δημοσιογραφίας, να πούμε, το ψυχιατρίο. Εγώ προσπαθώ να σε βάλω σε ένα τρυπάκι να καταλάβεις πώς σκέφτομαι εγώ. Ναι, βρε παιδί μου, ξέρω πώς σκέφτεσαι. Εγώ σε ρωτάω για τον κόσμο. Κάνουμε μόνο για να μάθω εγώ. Για να καταλάβει ο κόσμος ή να. Και ο κόσμος. Ναι. Και ο κόσμος. Τόσα χρόνια που μου ακούει. Ξέρει πώς σκέφτομαι. Δεν θα σαλιάρισω εύκολα. Ωραία. Για να πιάσω ένα θέμα θα πρέπει να είμαι σίγουρος. Αλλιώς δεν θα το πιάσω. Η π.χ. δεν θα κάτσω να παίξω το παιχνίδι ενός μάνατζερ τώρα που προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα υπέρ του πελάτη του και κατά της πραγματικότητας. Αν έχει βάση αυτό που λέει θα ασχοληθώ. Αν δεν έχει, αντίο ζωή. Τα πιάσαμε λοιπόν και σήμερα τα λεφτά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο. Στο Λίμπερο 107,4. Σιγά σιγά θα φτάσουμε προς την αποχώρησή μας. Δώσε ένα αριθμό αρχικά από το 1 ως το 9. 7. Βαλκάνη Χάιδο η νικήτρια. Σήμερα μόνο οι γυναίκες στείλανε. Η εκπομπή ήταν Κοσμοπόλιταν. Ή Σταυρουπόλιταν που θα πρέπει να είναι. Εννοείται ρε. Είναι η πιο θηλυκή εκπομπή των FM. Τι μπουρμπουράς. Μα έχω κάνει τόσο. Εντάξει, ναι. Αυτές που τις έχεις κάνει τα τόσα προφανώς δεν μας ακούνε. Ναι, εντάξει. Οκ. Μπίζει. Ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων. Γρήγορο, σταθερό ίντερνετ σε μια εποχή που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Beeasy.solutions και 2-3-12-31-34-34. Και η αναδομό, βέβαια, η αναδομό κορυφαία κατασκευαστική ανακαινήση υψηλών προδιαγραφών. Επειδή πρώτα ζω και μετά κάνω και μετά λέω, η αναδομό μου έκανε και το σπίτι, άρα έχω εμπειρία, την προτιμώ. Μέσα στα χρονοδιαγράμματα με προνομιακά πακέτα, με πολύ καλά υλικά και αξιόπιστους συνεργάτες στο 2311-241-508 και αναδομό pavlanakinesi.gr. Στέλνει ο άλλος συγχαρητήρια στη Χαΐδο του Ηρακλέου σου κέρδισε. Ζει η Χαΐδο. Πρέπει να ζει, ναι. Νομίζω πρέπει να ζει, μην την πεθάνουμε τώρα τη γυναίκα έτσι από... Ναι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Πρέπει να ζει ο το μυθικό που είχαν βγάλει τότε στα πρώτα χρόνια της κρίσης, το νόμισμα... Είχαν βγάλει Ηρακλειδής νόμισμα. Θα λέει θα φτιάξουμε το δικό μας νόμισμα τώρα που είναι να βγούμε από την ΟΝΕ με το πρόσωπο της Χάιδο πάνω. Δεν δράχουμε με Χάιδο. Να κάνουμε μια εκπομπή για μυθικούς έτσι, οπαδούς ομάδων εμβληματικούς. Αυτό θέλει μια εκπομπή ο καθένας. Ναι, πρέπει να. Θέλει να κάνω μια εκπομπή για Νικολάκη Μπουμπούνοφ. Ναι. Πρέπει να γίνει και αυτό κάποτε. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Τρόικα που θα σας ενημερώσει. Και για γεωπολιτικά ζητήματα φαντάζομαι και σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Σε ευχηθούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σήμερα. Χρόνια πολλά. Γεια. Yeah.